Εδώ είμαστε, ξεκινάμε η εκπομπή Μπαλαντέρ, η σημερινή εκπομπή Μπαλαντέρ, η οποία θα είναι συλλεκτική, έτσι. Σήμερα θα δώσουμε τον νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ρωσίας. Τον νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ρωσίας σε παγκόσμια αποκλειστικότητα. Εδώ στον Λίμπερο, στους 107,4 στον FM. Δεν θα το πούμε κατευθείαν. Μαζευτείτε, φωνάξτε φίλους και γνωστούς, πάρετε τηλέφωνο καμιά θιά σας στο Αγρίνιο κτλ. Πες θειαπόπη, βάλε μέσω ίντερνετ εκεί, ψάξου για Λίμπερο. Θα δώσουν σήμερα το βράδυ τα παιδιά, ο Νίκος Παπαδόπουλος βασικά, θα μοιράσει χρήμα. Λοιπόν, το μόνο σίγουρο, είπα φίλε, η σημερινή που μείνει συλλεκτική. Θα δώσουμε τον νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε παγκόσμια αποκλειστικότητα. Είσαι έτοιμος? Τι πουλάει τρένο Παπαδόπουλος, παιδιά, που είναι, έχει πάει ώρα 10 και 8, είναι μέσα. Είμαι μέσα και γράφω στο γραφείο, φίλε. Να, κι άμα γράφεις, να κι άμα δεν γράφεις. Αυτά τα κάνεις αλλού, ξέρεις εσύ που. Λοιπόν. Όχι εδώ. Ναι, λοιπόν, ναι. Να φύγετε, πάτε αλλού. Τι κάνεις, φίλε μου? Περίμενα κάτω. Όπα, ενημέρωση. Περίμενε, πάει Άρης. Εντάξει, καλά. Δηλαδή, πες την πάει Άρης. Υπάρχει ολόκληρο 24ωρο να σε παίρνουν βέβαια, θα δίνουν άλλη ώρα. Λοιπόν, τώρα δηλαδή, δεν ξέρω τι 10-12 έχει επαγγελματίε και εκπομπή. Λοιπόν, κάτσε, περίμενε εδώ πέρα. Βάλε το μανδύα. Ο Άρης. Φόρα το μανδύα. Ανακοινώνει. Μεγάλο όνομα. Ποιανού Παπαγιανόπουλος. Ποιανού παίχτη το ποδοσφαιρικό μέλλον μεγάλο δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Πιανού μεγάλου παίκτη ή πιανού παίκτη γενικά? Ο Άρης ανακοινώνει. Ναι. Τον. Την απόκτηση. Του. Την προφορική συμφωνία. Άλλο. Άλλο η απόκτηση. Καταρχήν, προφορική συμφωνία. Καταρχήν κιόλας. Δηλαδή, με τον Γάλλο επιθετικό Γκρισμάν Αντουάν για τα επόμενα δύο χρόνια. Γκρισμάν Αντουάν του Γεωργίου. Του Αβραάμ. Έχει τίποτα. Περιμένουμε όμως να έχουμε κάτι απόψε. Ναι. Γιατί υπάρχει ένα ραντεβού του Καρυπίδη στη Νέα Υόρκη αυτή τη στιγμή με τον Τόπο Παπαδόπουλο και τον Νίκ Σακίεβιτς. Τα θύμε τσουβάλια με δολάρια. Καλώς ήρθατε το δολάριο. Γιάννη, το 3 λίγο δυνάμω. Αδελφέ μου, είμαι σήμερα σε μια ημιλιπόθυμη κατάσταση. Και εγώ είμαι πολύ κουρασμένος. Γιατί είμαι από νωρίς έξω και. Ναι. Από νωρίς έξω, νωρίς για διασκέδαση. Όχι για δουλειά, φίλε. Για δουλειά. Δεν υπάρχει. Αυτές τις μέρες που πλησιάζω, Σαββατοκύριακο για μένα δεν έχει διασκέδαση. Ναι, ναι. Η διασκέδαση δικιά μου. Σαββατοκύριακο έχει Σαούδι Αράμπια. Σαούδι Αράμπια. Σαούδι Αράμπια, ναι. Κοίτα, εμένα η διασκέδασή μου, οι πιο χαλαρές μου στιγμές ξεκινούν την Παρασκευή, ειδικά τώρα την πρώτη δεν έχει και μάτς. Ναι, ναι. Και τελειώνουν γύρω στην Τρίτη. Φίλε, άμα ξέρετε τετραήμερο χαλαρό, είσαι βασιλιά. Καλά, χαλαρό, εντάξει. Σαν διάμεσα όμως έχει εκπομπές, έχει τηλεφωνήματα. Εγώ σου λέω τώρα τα μπαίνει στην εξίσου και η εφημερίδα. Άρα, είμαστε 7 στα 7 τώρα. Τι διαλέξα εβδομάδα. Εμείς διαλέξαμε Θεό. Ναι. Αυτά είναι γνωστά. Λοιπόν, Μπαλαντέρ ακούτε, πέρα θα πάμε μέχρι τις 12. Θανάσης Κυλώνης, Νίκος Παπαδόπουλος. Γιάννη Ζάτση σήμερα. Γιάννη Ζάτση, τι κάνεις, man. Γίγαντα. Λοιπόν, σε καλοκαιρινό mood, καλοκαιρινές εκπομπές αυτής της βραδινής συντροφιάς που σας κρατάμε από τον περασμένο Οκτώβριο και θα σας κρατάμε σίγουρα για λίγο καιρό ακόμα. Λοιπόν, ναι, να φύγουμε για διακοπές. Για διακοπές. Εσύ για προετοιμασίες και τα λοιπά. Εγώ για προετοιμασίες και τα λοιπά. Λοιπόν, FM γεννώ τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του φτιάχτηκα στα γυαλιά σου. Ομοίωπας. Για μηχανία. Ομοίωπας. Όχι ρε. Όχι απλά, άμα τα έχεις εσύ, ξέρεις ποιος θα είναι γυαλιάς. Δεν είναι κλειστράνε, αλλά πατιέται αυτά πάνω τα κοκαλάκια της νυχτερίδας στα ρουθούνια και κουράζει. Καλά, πρέπει αυτό. Που και πούμε στην ημέρα τα που και να τα λίγο για να... να μαθαίνω τα νέα σου. Λοιπόν, FM και τα μηνύματά σας. Στο 54526 βεβαίως και τα σημάδια, με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του φουτιά και το χρέωση της κινητής τηλεφωνίας. Ζήλεψε μια βουτιά τώρα στη θάλασσα. Αυτό εδώ πέρα, έχει βρεθεί στο... μία από τις τρεις οθόνες είναι στο Skype, που έχει Survivor. Και βουτάνε εκεί στα κάτι σαν τυρκουάζ νερά, εκεί που είπαμε ότι είναι Άγιο Μαυρίκιο ή Γερακινή. Πού πήγαν Γερακινή φέτος? Καβουρότρυπες. Και τώρα μια βουτιά, φίλε, θα την ήθελα. Είμαι... νιώθω σε αυτή την κούραση που βγάζει και εκπέμπει θερμότητα το κορμί. Το φιδίσιο κορμί. Εκπέμπει θερμότητα τις θερμές καλοκαιρινές μέρες. Που όταν βουτάς στη θάλασσα είναι τα μπάνια, ρε παιδί μου. Είναι ανακούφιση. Ξέρεις την καραγούστρα πιο μικρός. Είχαμε, κύριε παιδί μου, στη Γερακινή ένα μικρό γηπεδάκι μπάσκετ στο συγκρότημα.
κάθε απόγευμα, όταν ψηλόπευε το ήλιο, κατά τις 7-7.30, παίζαμε μπάσκετ. 3-3, 4-4, εντάξει, 5-5, όχι, γιατί είναι λίγο μικρότερων διαστάσεων το γήπεδο. Σε διάφορες γειτονιές εκεί της Γερακίνης, σε διάφορα συγκροτήματα. Κάπου θα καταλήξω. Και όταν τελειώναμε, φίλε, μουσκίδι και τα λοιπά, ξέρω εγώ, κατευθείαν κάτω στην παραλία, έτσι, βγάζεις παπούτσια κάλτσες και κατευθείαν μέσα στη θάλασσα. Ήτανε καλό. Το απόλυτο, ήταν κανονική ειδονή. Πιο σεξ, φίλε. Κανονική ειδονή. Δηλαδή, ναι ρε φίλε, ήταν το μπάνιο που ευχαριστούμουν πιο πολύ όλη την ημέρα. Ακούστε τώρα, δηλαδή, εγώ θα μεταφράσω. Γιατί πολλά μπάνια, φίλε, το καλοκαίρι. Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Περίμενε. Πολλά μπάνια το καλοκαίρι. Περίμενε. Είναι ρε φίλε, τα κάνεις από συνήθεια. Πρέπει να κατεβώ το μεσημέρι στην παραλία, να βουτήξω, μαζί σου αυτό. Ήλιο, από συνήθεια, ας πούμε. Εκείνο το ζητάει, δηλαδή, διψάει το δέρμα σου για κρύο νερό. Καταλαβαίνω. Πρόσεξε όμως τώρα τι είπες. Εγώ θα διαβάσω τώρα, προσέξτε, θα διαβάσω. Ο Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από τις λέξεις του Θανάση Κυλώνη. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, παίρνουμε τα στοιχεία. Ήμασταν 3-3, 4-4, 5-5 ματραχαλάδες που παίζαμε μπάσκετ και υδρώναμε και μετά λέει βουτούσαμε μαζί στη θάλασσα και κάναμε μπάνιο. Ιδονή. Ναι, ρε φίλε, δεν βουτούσαμε αγκαλιά. Ο καθένας είχε τα τετραγωνικά του. Ο καθένα, κάποιος μπορεί να σπαρξεί. Και κάποιοι δεν έρχονταν, ας πούμε. Τι κάνανε, με αυρομιάριδες. Παίζαμε και παιδιά από άλλα συγκροτήματα. Με τους Iron Maiden, με τους Metallica. Ποια συγκροτήματα, τι λέει. Συγκροτήματα κατοικιών. Κατοικιών, ναι, κόλλησα λίγο στα εκεί. Παίζω τους Iron Maiden, με Def Leppard παίξα ένα απόγευμα. Θα βλέπω τον Κυλώνη να κάνουν κόντρα στα κόρτ με μετάλλαση. Φίλε, έπαιζα καλό μπάσκετ. Μάλλον, για να το θέσω πιο σωστά, για να το διατυπώσω πιο σωστά, έπαιζα καλό και μπάσκετ. Γιατί εντάξει, ποδόσφαιρο το είχα, ρε παιδί μου. Το είχα. Με φάγανε τραυματισμοί. Κάτι λιμά που παίζουν τώρα Super League και παίρνουν εκατομμύρια. Τα είχα από πλευρά τεχνική τουλάχιστον. Ήθελα καμιά 5 με 10 από αυτού. Από δάφτου. Ο πολυτάλαντο Θανάσης Κυλώνης. Όχι, φίλε. Το παρατσούκλι ο Γκάλης της Γερακινής δεν βγήκε τυχαία, φίλε. Γιατί εκείνη την εποχή. Ψέματα. Άκου λίγο να δει. Βγάλε μου έναν από τη Γερακινή να μου το επιβεβαιώσει. Λοιπόν. 23-10, ανοιχτές από τώρα οι τηλεφωνικές γραμμές. 23-10, 2-7 και 3 οχτάρια. Όχι τον αδελφό σου. Ρεπορτάζ ομάδων δεν έχει. Ο αδελφός μου είναι άμπαλος. Εσύ. Έλα, Κώστα. Με τον αθλητισμό είναι μαλωμένος. Βγες και πες ότι εγώ ήμουν ο Γκάλης Γερακινής. Εκτός του ότι δεν ακούει εκπομπές, γιατί δεν είναι του αθλητισμού γενικότερα. Μόνο στα Μουντιάλ ασχολείται με την μπάλα. Με Βραζιλία που είναι φόλα. Και τώρα που πηγαίνει ο Πάουκ τελευταία χρόνια, εντάξει, θυμήθηκε πάλι τον Πάουκ. Λοιπόν, αλλά δεν έχει καμία σχέση, παιδί μου. Δεν έκανε ποτέ αθλητισμό ο αδελφός μου. Λοιπόν, όποιος ακούει και έχει. Δεν έκανε ποτέ αθλητισμό. Εγώ έκανα πρωταθλητισμό. Πρωταθλητισμό εγώ δεν έκανα. Έκανα αθλητισμό όμως. Ναι, που είχα προδιαγραφές για πρώτο αθλητισμό. Και στην Κολύμβηση και στο ποδόσφαιρο. Αθλητισμό έκανες. Ασχέτως αν δεν τα κατάφερα. Ναι. Εντάξει, στην Κολύμβηση τα παράτησα γρήγορα. Παρόλο που ήμουν καλός κολυμβητής. Γιατί είχα το μυαλό μου στο ποδόσφαιρο. Και στο ποδόσφαιρο, φίλε, θέλω να πιστεύω. Πιθανότατα κάνω λάθος. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι με φάγανε τραυματισμοί. Είχα δύο χειρουργία στο γόνατο και ένα στον ώμο. Τι έκανα. Πόσο να αντέξω. Με φάγανε τα κυκλώματα. Αστραγάλους, φίλε, τους έχω γυρίσει για σοβαρά τώρα διαστρέμματα από 5 φορές και πάνω, 5 πλάς έκαστος. Δεν μπορώ να τα αστραγάλω στα μάτια. Ειδικά ο αριστερός μου αστράγαλος έχει μείνει πιο πρισμένος από τον δεξί λόγω βαρύ διαστρέμματος. Βαρέως διαστρέμματος. Σε επιστήλμα, στον Βαγγέλη Πανταζή, να σε τσεκάρει. Τη μια την επέμβαση ο Βαγγέλης Πανταζή μου την έκανε. Α, ναι. Ναι. Στον νόμο. Είχα καθέξει ένα εξάθλημα. Είχα την πάθηση του ώμου που είχε και ο Κούδας, φίλε. Πάθηση του ώμου. Ναι. Σου βγαίνει πάλι κάτι από πίσω. Άντε πάλι. Εδώ. Μουσική. Εδώ, ναι. Μουσική. Εδώ. Ο Νικόλαξ. Βάλε κάτι από πίσω. Βαγγέλης Πανταζής, μεγάλη μορφή. Ναι. Ιστορική μορφή. Είναι στρατιωτικός ιατρός. Στρατιωτικός ιατρός. Ναι, που είναι και πάρα πολύ καλή στρατιωτική ιατρή. Ναι, φυσικά. Εντάξει. Είχα την τιμή να τον κάνω εγώ συνέντευξη όταν έκλεισε 20 χρόνια στον Άρη. Ναι. Αυτός μια ζωή στον Άρη, φίλε. Μια ζωή στον Άρη. Από το 97. Ναι. Όταν παρόλο που ήταν Παναθηναϊκός πιτσιρικάς, τώρα εντάξει, είναι φόλα για να το εντάξει. Από το 97, όταν είχε πέσει η ομάδα του πρώτη φορά στην Β' Εθνική, είχε έρθει τότε. Και λέει, θυμάμαι, μου λέει, ήρθα, λέει, και βρήκα, λέει, μόνο το Φιρό. Λέει, το Φιρό ποιον είχε. Ναι. Και, λέει, και μου είπε την. Και είδα τους ανθρώπους πλέον, ρε παιδί μου, που δεν θα τους πεις να φύγουν. Θα φύγουν αυτοί όποτε θέλουν. Και η ΑΕΚ νομίζω είχε έναν αντίστοιχο γιατρό που σταμάτησε προσφάτως. Το Λάκη του Νικολάου. Ναι. Νικολάου. Αυτός ήταν παλιά και ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Α, ναι. Ναι, βέβαια. Ήταν συμπαίκτης του Μπάγεβιτς. Του Βαγγέλης Πανταζή παίζει μπάλα.
Καλά, εντάξει. Για κατέκνα, αλλά σε πιο εργαστικό τεχνικό τέτοιο, παιδί μου, εντάξει, ναι. Μεγάλη μορφή και πολύ καλός επιστήμονας και μεγάλη μορφή να φανταστείς όταν ήταν στο 424 και εγώ τον είχα προλάβει στα τελειώματά του, λίγο πριν να αποστρατευτεί. Εντάξει, το 424, το παλιό το 424, ήταν ένα παλιό κτίριο, παιδί μου. Και κατσαρίδες παίζανε και τα λοιπά. Και με αυτά τα. Με το μικρό το σφυράκι που, ξέρεις, που χτυπάνε στο γόνατο για τον Εύρο, ρε παιδί μου. Σκότωνε τις κατσαρίδες στον τοίχο. Αλλά δεν τρομάζει. Αλλά επιστήμονας πολύ. Γενικά οι στρατιωτικοί γιατροί είναι. Θες να με φιλοξενήσουμε. Φυσικά. Και να κάνουμε μια εκπομπή. Ναι, εννοείται. Ιατρικά εννοείται. Και τέτοια, θα το πω. Κανόνισε το οπωσδήποτε. Θα βέβαια το είναι λίγο άβολη ώρα για. Α, δεν έχει ανάγκη. Δεν έχει. Αυτό είναι αργά. Κοιμάται αργά. Α, που τώρα. Τώρα είναι και πιο χαλαρό. Τώρα είναι και πιο χαλαρό και τώρα, αν τον πάρουμε δηλαδή τώρα τηλέφωνο, τον πετύχουμε κατά 90% στη Φούρκα. Α, εκεί όπου διατηρεί κάτι. Παραθερίζει, ναι. Μάλιστα. Τον είχα πάρει τηλέφωνο και ξεκινάει νωρίς τα μπάνια του. Αρέσει να κάνει, είναι κολυμβητής δυνατός. Ναι, ναι. Καλά κάνει. Τον πήρα τηλέφωνο, πότε τον είχα πάρει τηλέφωνο. Απρίλη μήνα του λέω, γιατρέ, τι γίνεται κτλ. Λέει, τι ακούγεται μεταξύ και εδώ από πίσω. Λέω, πού είσαι. Φούρκα, πού να. Λέει στην παραλία. Του λέω, καφέ. Όχι, ρε, μπάνιο λέει. Απρίλη μήνα, με κρύα τα νερά. Είναι η καλύτερη εποχή τώρα για μπάνιο. Τώρα που έχει ζεστάνει και όλα στη θάλασσα. Τώρα είναι σε καλή κατάσταση. Εγώ χθες που πήγα για λίγο στη Γερακινή, αλλά δεν πρόλαβα να κάνω μπάνιο. Γιατί έγινε εδώ η κόμπλα. Αλλά όλα καλά. Ναι, μια χαρά. Κόμπλε. Γύρισαμε και σπίτι. Λοιπόν, είχε φίλε κάτι αγκλάκια με στη θάλασσα. Τα δύο κιόλα ήταν μπέρε και τίσια. Λοιπόν, λάδι. Θάλασσα λάδι. Σου λέω ελάχιστες ξαπλώστρες και τα λοιπά απλωμένες και εγώ να... Τίποτα, καθαρή άμμος, καθαρή θάλασσα, να βουτήξεις μέσα, να γουστάρεις μόνος, ούτε κατουρλιά, ούτε να βγάλει λαδίλα επάνω σε αυτό που βγάζει από τα φουσκάλες που βγάζει. Τα κατουρλιά φαίνονται. Από τα... Θέλω να σου πω, δεν φαίνονται, όχι δεν φαίνονται. Γιατί ποιος το έχει κάνει. Όλοι το έχουν κάνει. Να σου πω κάτι, δεν είναι και ανθυγιεινό. Καλό είναι. Εντάξει, άμα σε βάλουν σε μια πισίνα μέσα και κατουρίσουν 50 άτομα, ναι, όντως υπάρχει κίνδυνος να μολυνθείς. Αλλά στη θάλασσα, φίλε, που μιλάμε τώρα για. Εντάξει, τι και όρος κυβικά λίτρα να πεις είναι λίγος. Με τόσο νερό, τι να πάθεις. Άσε που το κάτουρο, μια και το θες να μιλήσουμε για τέτοια πράγματα, πάλι σε πιστεύει η μανία για τις συζητήσεις. Λοιπόν, έχει και. Θεραπευτικές ιδιότητες. Το ξέρεις αυτό? Δεν το ξέρεις. Ότι αν κατουρίσεις μια πληγή, δεν τη μολύνεις. Καλό θα τις κάνεις. Δεν σου κάνω πλάκα. Δεν σου κάνω πλάκα. Γιατροί το λένε. Αν σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, αν είσαι κάπου, σε μια ερημιά και τα λοιπά και σκιστείς και κάτι. Αυτή η εκπομπή είναι ευχή κατά. Φίλε, να σου πω κάτι. Αυτή η εκπομπή είναι MacGyver. Δηλαδή από το MacGyver δεν μάθεις κάποια πράγματα για να κάνεις κόμπου. Δηλαδή, όχι, περίμενε. Ναι, δηλαδή τώρα περίμενε. Πες ότι εγώ και εσύ πάμε για να ρίχηση. Φίλε, ένα παιδάκι είναι με το ποδήλατο, έτσι. Άσε το παιδάκι. Ανεβαίνει τώρα στα... εγώ και εσύ. Πάνω σε μια πλαγιά. Το παιδάκι, άσε το παιδάκι. Πέφτει με το ποδήλατο και άσε το χτυπάει. Παιδάκι. Ας μην με πιάνεις κατά. Εγώ και εσύ. Εγώ και εσύ. Άκουσε λίγο. Πες ότι πάμε στον Όλυμπο. Ναι, Ολύμπα. Πάμε στον Όλυμπο, ρε παιδί μου. Ναι, σε ποια κορυφή. Περπάτημα. Ζολότα, όπα, εγώ δεν έβαλα. Αθόρυβο, sorry. Δεν ξέρουμε τι είναι. Sorry. Για τις μέδουσες είναι όντως, για τις μέδουσες είναι καλό το κατούριμα. Για τις μέδουσες ισχύει. Και για τις μέδουσες. Για την ούρηση. Φίλε, και σε ανοιχτή πληγή. Ρε, θα έχει ακούσεις μέσα ένα οξύ το κάτουρο που είναι... ρε φίλε, δεν είναι θα με αφήσεις να ολοκληρώσω το συλλογισμό μου. Για πες. Είμαστε εγώ και εσύ και ανεβαίνουμε στον Όλυμπο. Κάπου εγώ γλιστράω, πέφτω. Μα ανοίγει μια πληγή στο πόδι, δεν μπορώ να περπατήσω. Τι θα κάνεις. Ναι. Πληγή εννοείς με εκδορά, δηλαδή να υπάρχει να βγει αίμα και τα λοιπά. Γραμμή ναι. Έχουμε, ο κύριος Πανταζής είναι, μάλιστα. Γιατρέ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ξαναπάρτε, 23-10, 2-7 και 3 χάρια. Δηλαδή θα είμαι εγώ πεσμένος κάτω και θα έρχεσαι εσύ έτσι. Ρε φίλε, άκου να δεις. Και θα τους βγάλεις, άκου και να με κατουρίσεις. Καταρχήν, εγώ όταν ήμουν πιτσιρικάς, μη είχε κατουρίσει αδερφός μου. Και άρχισε αδερφός μου, έπαθα τίποτα. Έπαθα τίποτα, εντάξει. Λοιπόν, άκτορ να δεις. Όσοι όταν ήταν πιτσιρίκ, δεν είχες κατουρίσει κανένα παιδάκι στην παρέα, στην γειτονιά. Όχι, φίλε. Όχι, τέλος πάντων. Άλλο είναι το θέμα. Αν και για να το χοντρίνω. Ναι, φίλε. Αν ένα παιδάκι πέσει με το ποδήλατό του σε μια ερημιά και δεν έχει νερό, ξέρω να ρίξει την πληγή του ή άσε που υπνόπνευμα δεν κάνει ξυπνόπνευμα σε ανοιχτή πληγή. Αυτό είναι μύθος που κάνουν πάρα πολλοί γιαγιάδες και ό,τι μας μάθανε. Δεν κάνει να ρίξει. Ωραία, ναι, πάμε ανοιχτή πληγή. Πάμε παρακάτω. Το κάτουρο είναι. Καλό θα σου κάνει, κακό δεν θα σου κάνει. Γιατί έχει ένα οξύ, δεν θυμάμαι ποιο οξύ είναι αυτό που έχει. Ξαναπήρε Γιάννη ο φίλος. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Χαίρετε. Είστε γιατρός? Όχι, δεν είμαι γιατρός. Απλά ένα περιστατικό με τον κύριο Κυλώνη, μάθα λίγο πολύ της ίδιας γενιάς. Ναι, πες.
27 χρόνια είσαι, έτσι. Διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης, 15 χρόνια. Εγώ τώρα είμαι 42. Πάμε να πηδήξουμε από την πίσω πλευρά. Ναι. Από την πλευρά του Παλέ δηλαδή. Σκαλομαρία. Όχι από την πλευρά του Παλέ, εκεί που ήταν το στριπτιτζάδικο παλιό. Ναι, από την 3η Σεπτεμβρίου. Πρώτη πάμε να πηδήξω εγώ με τον κολλητό μου, σκαλώνει και σκίζει το χέρι του. Κακό. Πίσω κατεβαίνουμε, πάμε. Τότε υπήρχε και ένας σταθμός του Άσπα, αν θυμάσαι, εκεί που είχε ένα κλεισάκι. Ναι, εκεί υπάρχει ακόμα, Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί φωνάζεις, γιατί κλείνει το παιδί, το και το, να το κατουρίσετε αμέσως. Ναι. Πετάγεται ένας έξυπνος άλλος που μας ακολούθησε, λέει δεν τραβάς τα τη γνωστή έκφραση. Με τα πολλά μπαίνουμε στο ιατρείο του Παλέ. Γιατί η πληγή ήταν πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, τον είχε βρει καλά. Και μπαίνουμε μέσα και... Τον βρήκε γεμάτα που λένε. Του δίνουν τις πρώτες βοήθειες, γιατί μετά πήγαμε στο νοσοκομείο βέβαια, για να τον κάνουν ράματα. Και πώς μου ήρθε εμένα, γελώ το και το μας είπαν από εκεί πέρα. Λέει την καλύτερη... Συμβουλή σας, την καλύτερη ιδέα που μπορούσατε να κάνετε εκείνη τη στιγμή. Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Ναι. Ουρικό οξύ. Δηλαδή, σε επιβεβαιώνω αυτό. Μα και εμένα μου το έχει πει γιατρός. Το έχει πει γιατρός. Ναι. Αν βρεθείς λέει, σε μεγάλη νάκη κτλ. Και υπάρχει... Μου ήρθε φλασικά κατευθείαν που το έπεσε, ρε παιδί. Είναι αντισηπτικό, εικόνα... είναι αντισηπτικό. Έτσι ακριβώς. Τα τσίσα. Τσισάκια. Θα μας δώσει και να βάλω το σπίτι μου. Το νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ναι, προς το τέλος όμως να μαζέψουμε κόσμο. Πάρτε, είπαμε γιαγιάδες, θείες, θιές, παππούδες. Να μαζευτούμε πολύ. Όχι, ρε, θα κατέβει μετά το. Η απόδοση. Όχι. Θα είστε όλοι, θα κάνετε login. Όσοι παίζετε ξέρω σε εταιρείες που δεν έχει. Όχι, δεν έχω τέτοια πολυτέλεια. Εντάξει, ωραία. Ο παπ, ωραία. Εντάξει. Θα δώσουμε νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όχι. Ωραία. Παιδιά σας ακούω. Τι βλέπεις, εσύ για μια και πήρες τώρα, για Μουντιάλ τι βλέπεις? Μπα, δεν έχω καμιά εικόνα να σου πούμε αλήθεια. Τώρα τυχαίνει η δουλειά να είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ, ούτε φιλικά είδα, ούτε τίποτα. Καλά τα φιλικά είναι, εντάξει, κι εγώ ελάχιστα είδα. Να είχαμε να λέγαμε ούτως ή άλλως. Και η Ελλάδα πριν πάρει το γύρο στα φιλικά είχε πατώσει. Άμπρεπε, ναι, δεν λέγε τίποτα, είναι παραπληκτικά. Είναι. Υποστηρίζει κάποια ομάδα ή απλά έτσι? Συμπάθεια λόγω Σάντος Πορτογαλία. Πορτογαλία, μάλιστα. Λόγω Σάντος, έτσι. Ναι, όχι ότι πιστεύω ότι μπορεί να πάει πολύ, αλλά. Η Ισπανία, η πρώτη αντίπαλος του Σάντος την Παρασκευή, ξέρεις τι κάζω έπαθε σήμερα, Το μαθαίνω. Ο προπονητής ο Λοπετέγκη, ο οποίος ανακοινώθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης προχθές, σήμερα απολύθηκε. Πλάκα και. Όχι από τη Ρεάλ, από την Εθνική Ισπανία. Ναι, δηλαδή 2-24 ώρα πριν παίξει πρεμιέρα στο Μουντιάλ η Εθνική Ισπανία, που είναι η Εθνική Ισπανία, δεν είναι η Σαουδική Αραβία, απέλησε τον προπονητή της, φίλε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όχι. Ναι, απίστευτο. Απίστευτο. Και εμείς νομίζουμε ότι μόνο σε εμάς γινόταν. Έλαντε. Έτσι που λες. Πολύ καλά, παιδιά. Έγινε. Να είσαι καλά. Φιλιά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, κοίταξε πώς γίνεται, φίλε. Ενδιαφέρουσα πιασάρκι μια εκπομπή μιλώντας για κατουριά, φίλε. Είδες που παρεξηγείς κάποια θέματα κτλ. Καταρχήν η λέξη κάτουρο είναι ιατρικός όρος. Ούρα, ναι. Ούρα. Υπάρχει βέβαια. Μια ελληνική ταινία πριν αυτό το τραγούδι. Για να το χοντρίνω και να το πάω στο όριο. Όχι, να μην το χοντρίνει, να το μιλάμε με ιατρικού όρου. Να πάω στο όριο τη φυλακή, ρε παιδί μου. Κάποιε. Όχι, μην ξεφύγει. Θα το μετά τι 11. Εδώ, φίλε, ό,τι θέματα λεπτά όντω έχουμε αγγίξει, πάντα χρησιμοποιούμε, ρε παιδί μου, την κατάλληλη ορολογία. Την επιστημονική ορολογία. Αυνανισμό, δεν έχουμε ποτέ την άλλη λέξη. Λοιπόν, ναι, έχουμε μιλήσει. Ναι. Εντάξει, είναι εδώ, βλέπεις, είναι ουρικά οξέα, από εδώ, από εκεί, τέτοια. Βαγγέλης Πανταζής μέσα, ορθοπαιδική. Συνέπειες έχει υποθεί και αυτό σαν θέμα στην εκπομπή, ευεργετικές συνέπειες του αυνανισμού. Φυσικά ρε φίλε, πλάκα κάνεις. Αποδέσμευση τοξινών και συσσωρευμένης αρνητικής ενέργειας και πίεσης εγκεφαλικής. Τι λέει ρε. Ναι ρε φίλε, εννοείται. Ναι, αποδέσμευση είναι. Είναι αποδέσμευση. Άμα είσαι εγκλωβισμένος, μια καταθυμάσαι μια διαφήμιση. Τι κάνεις από δέντρο. Έλεγε, είσαι εγκλωβισμένος και δείχνει τα 5 δάχτυλα και σφάλω σε ένα τραπέζι. Πώς σε καπακώνεις, παιδί. Ναι. Τότε με το χρηματιστήριο ήταν μια διαφήμιση που έλεγε αν είσαι εγκλωβισμένος, κάνεις εκεί κάτι κτλ. Τι ήταν αυτό. Αυτό ρε φίλε είναι ντροπή του. Θα χωρίσει η μύτη μου. Είναι σαν αυτό που λέει παππού, γιατί είναι πράσινα τα μαλλιά σου. Δεν ξέρω να δω. Με φαγόριζε η μύτη μου. Καλά ξενύχτια, λέει ο Δημήτρης. Γιατί το Μουντιάλ του 2026 θα το συνδιοργανώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Μέχικο και Κανάντα. Όπως είπα, Μεξικό και Καναδάς. Και με τη Βραζιλία, εντάξει. Ναι. Ήταν υποκράτιο. Επικράτησε αυτή η τριπλή υποψηφιότητα απέναντι σε αυτήν του Μαρόκου. Ναι, εγώ Μαρόκο ήθελα, φίλε. Μαρόκο θα πήγαινα. Έχω και μια θιάγη. Η θιά μου από το Μαρόκο. Στην Κασαμπλάνκα. Δηλαδή σε 10 χρόνια, όχι σε λιγότερο ψέματα. Σε 8 χρόνια. Να έχει θεία στην Κασαμπλάνκα, φίλε. Στα 50. Τα κουφά, ε. Έχω μια θεία στην Κασαμπλάνκα. Και τι, μπορεί και να θα πάω για διακοπές. Κάνα καζαμπλακανό. Και μου ζήτησε ένα τσουρέκι. Ένα τσουρέκι τερκελί. Δηλαδή για το Θεό. Λοιπόν... Καζαμπλάκα πρέπει να λέει πάντως, φίλε. Το Μαρόκο πρέπει να είναι ωραία χώρα. Μητράκι, τι έγινε, το κλεβαστικό. Δυνατός, λοιπόν. Μορελής 2. Ναι, ναι, Μορελής, έχει απίστευτη φωνή. Λοιπόν, ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή. Μπορεί να μην σας δώσαμε σε παγκόσμια αποκλειστικότητα τον νικητή του Μουντιάλ. Το χαβαλέ που κάνουμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Εγώ είμαι και από τα λίγα ειδικά στοιχήματα τα μακροχρόνια που δεν έπαιξα σε αυτό το Μουντιάλ. Ενώ έχω παίξει αρκετά άλλα. Αλλά σας δώσαμε, εντάξει, για κόσμο που δεν το γνώριζε, φίλε. Μπορεί να σώσει ζωές τώρα αυτό που κάνω, το ξέρεις. Από τα πιο απλά πράγματα μπορεί να συμβεί κάτι σημαντικό. Στο τέλος θα βγει και από πάνω. Όχι, εντάξει, δεν λέω. Δεν καταλαβες. Είμαι ήδη από πάνω. Δεν θα βγω στο τέλος από πάνω. Και φίλε, Άντε ρε. Μα μόνο εσύ που δεν το ξέρε. Ρε, εσύ είσαι στην ερημιά. Είσαι στην ερημιά. Πέφτει ένα σκουριασμένο κάγκελο. Σκίζεσαι. Σκουριά παίζει μέσα. Παίρνω τηλέφωνο, φίλε. Τι παίρνεις, δεν έχει τηλέφωνο. Άντε και τηλέφωνο. Δεν έχει τηλέφωνο. Εγώ ναι, παίρνω και το τηλέφωνο στην τουαλέτα. Σωστά, ναι. Και δεν έχω τηλέφωνο. Εντάξει, έχει μείνει από μπαταρία. Ποτέ δεν μείνω από μπαταρία. Ρε, θα σου σπάσω. Ποτέ. Λοιπόν, πες ότι πέφτεις και σπάει, ναι, το τηλέφωνο. Ουρείς την πληγή σου και για τις πρώτες 2-3 ώρες είσαι προστατευμένος. Αν πληγή είναι εδώ. Εξαρτάται από το εργαλείο, ρε. Άμα είναι στην πλάτη, ξέρεις. Τι έχω, ρε φίλε. Εντάξει, Μάνικα. Το λάστιχο της αυλής θα ποτίσει και το πίσω τον κήπο. Ο Μανίκας, φίλε, φίλε, τροτοφύλακας Μανίκας, στον Πανιόνιο. Παλέ, θα αλλάξει, λέει, θα ορίσει μόνο στην πληγή σου και του δείχνω τον νόμο. Και άμα είναι στον νόμο, μπορεί πάλι να το κάνει. Αν, αν βγουν με πίεση. Αν έχει πόπο, φίλε, είναι αηθή. Βλέπει, τι σου λέω τώρα. Κι όμω, φίλε, είναι, το φαίνεστε είναι αυτό. Ότι λέμε την αηθία. Η ουσία του πράγματος είναι, φίλε, πολύ, είναι πολύ πιο σημαντικά από όλα. Α, ακούτε εδώ πέρα όλη την ημέρα. Υπογράφει, αυτό δεν υπογράφει. Είμαστε σε καταρχή συμφωνία. Έχει τον ασπέκτη, δεν είναι στη συνουσία. Πολύ σωστά μιλάς. Από εκεί δεν ξεκινάει η ζωή. Έτσι. Από την ουσία. Και υπάρχουν και αυτές οι άρρωστες. Ποιες. Υπάρχουν κάποιες άρρωστες στο κρεβάτι. Ναι. Όπως και κάποιοι άρρωστοι. Και άρρωστοι, ναι, και άρρωστες, ναι. Που τους αρέσει, ναι. Ο άλλος δεν τους ουρεί. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει. Είναι η λεγόμενη. Και γι' αυτό υπάρχει επιστημονική ορολογία. Είναι το γνωστό Golden Shower. Όχι, φίλε. Αυτό υπάρχει, είναι. Επιστημονική ορολογία. Ουρολαγνία. Ουρολαγνία, ρε φίλε. Και προκτολαγνία υπάρχει. Καλά, εντάξει. Εντάξει. Τώρα λίγο με βάζεις, δεν θέλω να φορέσω τον ιατρικό μου μανδύα, γιατί τον έχω να ξέρεις, φίλε. Φίλε, τεφαντζήσε με, έχω κάνει ανατομίες και τα λοιπά. Τεφαντζήσε. Κάνει εργοφυσιολογία. Το ξέρεις, σου είπα ότι άλλαξε ονομασία σχολή μου. Πώς δεν υπάρχει πλέον τεφά. Πήγα την περασμένη Τρίτη, ακολούθησε τη μικρή που κάνανε και κάτι δραστηριότητες και τα λοιπά. Τι ακολούθησε, την παρακολούθησε. Λοιπόν, όχι, ήμουν συνοδό στον υπηαγωγείο που του πήγαν εκπαιδευτική εκδρομή. Και πλέον είναι στη Θέρμη πλέον. Εγώ έκανα εδώ πέρα στο κέντρο τη πόλη. Πήγαν από εδώ. Ναι, πολλά χρόνια έχει, καμιά δεκαετία. Πήγαν στη Θέρμη, ναι, σε πολύ ωραίες εγκαταστάσεις. Δηλαδή, ο άλλος που μένει εδώ πέρα. Ψιλοπαρατημένε βέβαια λόγω κρίση. Ναι, είναι μανίκια, άμα δεν έχει μεταφορικό μέσο. Αλλά πλέον, φίλε, πλέον δεν είναι τεφά. Τι είναι. Δεν είναι τμήμα επιστήμη φυσική αγωγή. Είναι σεφά. Σεφά. Τι σεφά. Σεφά είναι σχολή. Άρεσε σεφά. Σχολή. Πλέον είμαι σεφά. Εγώ τελείωσα σαν τέφατζε. Ήταν τα τμήματα επιστήμη φυσική αγωγή και αθλητισμού. Πλέον είναι σχολή επιστήμη φυσική αγωγή και αθλητισμού. Ναι, είναι, το έχουν κάνει σεφά. Αλλά πλέον όλοι το ξέρουν τεφά. Ρε, να φανταστείς, εγώ τα μπήκα, ούτε καν τεφά. Λέγαμε γυμναστική ακαδημία. Τι σπουδάζει γυμναστική ακαδημία. Έτσι εδώ ήταν. Μου έρχεται μηνύματα και λένε μπλιάξε. Λέμε αυτό το οποίο συζητάτε. Όχι, εδώ συζητάτε. Εντάξει, στο έχει στείλει γυναίκα το μήνυμα, έτσι. Ναι, ρε φίλε, καταλαβαίνει τώρα από την απάντηση την τέτοια, από το, μήνυμα. Καλή συνάδελφο. Καλή συνάδελφο. Ναι, βγήκε όμω κατευθείαν κάρτα από την γυναίκα. Ξέρει, είναι αυτή η. Χωρί να έχω τίποτα με την συνάδελφο, έτσι. Μπορεί να δεν μου έχει πει τώρα ποια είναι. Προφανώ είναι κάποιο εξαιρετικό κορίτσι. Του ομίλου είναι. Του ομίλου, ναι. Αλλά ξέρεις, τα κορίτσια λίγο πιο. Με τα θέματα της τουαλέτας, με αυτά λίγο πιο. Δηλαδή, κορίτσια, που πρέπει να πηγαίνουμε. Δεν πάτε τουαλέτα. Δεν κάνετε το χοντρό σας. Και να παίρνεστε. Και να σημαδεύουμε και να μην κάνουμε θόρυβο, ναι, δηλαδή, θανάσι τουαλέτα, κατάλαβες. Δηλαδή, ακούς μερικές κοπέλες, τώρα δεν λέω για τη συγκεκριμένη,
Και τις ακούσαμε, λένε, όταν πάει ζήτησε τέτοια θέματα. Ναι, λες και αυτές, ας πούμε, δεν αερίζονται ποτέ, δεν αδειάζουν ποτέ. Αυτές υποκρίτριες και ψεύτρες. Είναι φυσιολογικές λειτουργίες, οι πιο φυσιολογικές. Εδώ, μα κάνεις εγχείρηση, το πρώτο πράγμα που σου λέει ο γιατρός είναι ότι άμα δεν κλάσεις, δεν φεύγεις στο νοσοκομείο. Έτσι είναι, φίλε, όταν αν η εγχείρηση είναι κοντά στην κοιλιά, στα έντερα. Ή όταν γεννάνε γυναίκες. Γιατί αυτό, φίλε. Ναι, ρε φίλε, πρέπει να έρθει το έντερο στην σωστή του θέση. Ωραία. Στην σωστή του διαδρομή. Ναι, δηλαδή, τώρα να σου πω κάτι. Ναι, όντως, γιατί έτσι λένε. Άμα δεν κλάσεις. Να... Έτσι σου λένε. Φίλε, γιατροί. Δεν θα ανάσει. Ναι, ωραία, πες το έτσι. Το ίδιο πράγμα είναι. Δεν μα κλείσει κανένα, δεν βρίζουμε. Εσύ ποτέ τη μιλάς επιστημονικά. Εντάξει, τώρα είναι λίγο ξέφυγα. Συγγνώμη. Με τον παρδόν. Ενώ πριν με τον παρδόν. Μέσα σα στα στενά πλαίσια τη σοβαρότητα. Μα κοινοσοκόμε αυτό σε ρωτάνε συνέχεια. Τι σε ρωτάνε. Αεριστήκατε. Αυτό. Πιθανικό κιόλα. Έτσι. Και να την πει τι εννοεί, ανέκλασα. Λοιπόν, ναι, φίλε. Και αφού έρθει ο γιατρός και του βεβαιωθεί, του πει ότι όντως αερίστηκα, σου λέει: οκ, σου δίνω εξιτήριο. Οι γυναίκες που πιο πολλές πλέον γεννάνε με κεσαρική, είτε δεν μπορούν με φυσιολογικό το κετό, είτε αλλιώς, γιατί ξέρει με κεσαρική είναι πιο πολλά φράγκα η κλινική, πιο πολλές διανυκτερεύσεις, είναι όλο και αυτό που είναι. Κρύβει ένα κάφρο μέσα, το πει ότι σιγά σιγά αρχίζει να το βγάζει. Αριστήκατε. Τι εννοεί, ανέκλασε. Τι ωραία που θα είναι αυτό να το κάνει για φορά. Όχι, αλλά. Λοιπόν, εντάξει, θα περάσουμε ωραία σήμερα. Αν μη τι άλλο. Τρελά. Νικητή Μουντιάλ δεν έχουμε, αλλά έχουμε άλλα θέματα έτσι. Ού, καλά. Εδώ είπαμε ούνηση, αερισμός, τα πάντα όλα κυρίες και κύριοι. Και όλα φυσικά με την υποστήριξη του ένα και μοναδικού Παράσου. Παράσου, ναι. Ο και σύνδεματα τουαλέτας. Χαλέ το καζανάκι. Έτσι, έτσι. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο το καζανάκι με την ούρηση. Έτσι. Λοιπόν, και με το άλλο, με το χοντρό. Ναι. Λοιπόν, μην το πεις και αυτό. Δεν το λέω, όχι. Καταλαβαίνουμε, εντάξει. Ωραία. Και γι' αυτό υπάρχει επιστημονική ορολογία. Την ξέρεις την επιστημονική ορολογία. Αφοδεύω. Α, μπράβο, ναι. Αφοδεύω. Ή. Αφόδευση. Τρομερό. Ήταν να τα ξανακούσω. Ψυχά και λοιπόν, Παράσκος. Προβλήματα. Ωχ, ρε φίλε. Σε καλό να μας βγει. Ναι. Λοιπόν, Παράσκος, Ολύμπου 90, ό,τι έχει να κάνει με καζανάκια, με μπαταρίες μπάνιου, με σούξου μουξου μανταλάκια κτλ. Και φυσικά αέρια, λέβητες αερίου, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, και με την εγγύηση των κορυφαίων εταιριών του χώρου, θα το βρείτε στον Παράσκο, στην Ολύμπου 90, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-227-005, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα 20 λεπτά πριν από τις 11. Ακούτε πάντα Λίμπερο 107,4, την εκπομπή Μπαλαντέρ με Νίκο Παπαδόπουλο και Θανάση Κυλώνη στα μικρόφωνα. Γιάννη Ζάτση, την κονσόλα του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Επαναλαμβάνουμε την είδηση της ημέρας. Εντάξει, είναι αυτή όντως η είδηση της ημέρας, τουλάχιστον από το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Η FIFA ανακοίνωσε σήμερα παραμονή της έναρξης του παγκοσμίου κυπέλου της Ρωσίας τις διοργανώτριες χώρες του μεθεπόμενου Μουντιάλ. Το 22 θα γίνει στο Κατάρ. Το 2026. Για πρώτη φορά θα συνδιοργανωθεί από τρεις χώρες. Από δύο είχαμε δει. Είχαμε δει Ιαπωνία, Νότια Κορέα. Είχαμε δει και συνδιοργάνωση και σε Euro. Βέλγιο, Ολλανδία. ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς. Πήραν το 67% των ψηφών. Των ψήφων, ψηφών λέω. Λοιπόν, των ψυχών. Στον άλλο κόσμο. Ψυχοσάββατο. 134 ψήφους με ποσοστό 67% η υποψηφιότητα κέρδισε. Το Μαρόκο που συγκέντρωσε 65 ψήφους με ποσοστό 33%. Και το πρώτο μήνυμα λέει στον επίσημο λογαριασμό της τριπλής υποψηφιότητας ήταν ο κόσμος θα ενωθεί στη Βόρεια Αμερική. Αυτά. Καλός προορισμός, φίλε. Είπα Μεξικό, Καναδάς. Εντάξει, τραβιέμαι. Αν μου κάνουν τα εισιτήρια θα πάω. Εντάξει. Δεν θέλω, αλλά πρέπει να κάνεις κάτι δουλειές. Μα εντάξει, κάτι θα γίνει. Λοιπόν, FM γεννώντα μηνύματά σας, αποστολή στο 54526. Τα λέμε και μέσω Facebook, στους λογαριασμούς μας, με λατινικούς χαρακτήρες αμφότεροι. Αμφότεροι. Αμφότεροι, ναι, ναι. Πώς λέμε, Τζον Τέρι. Τζον Τέρι, αμφότεροι. Και Τέρι Χρυσός. Εδώ είχαμε μηνύματα ο φίλος ο Δημήτρης που μας ακούει από τον Dallas. Φόρτσα Τρικολόρ λέει από το παοξίδικο Dallas. Και λέει και έχουν μεσημέρι. Λέει αλλάξτε συζήτηση. Λέει οδηγάω και θα τρακάρω από τα γέλια. Είδες, δεν είπε ότι αηδίασε. Απλά έχει πολύ γέλιο. Μα εγώ προσπαθώ να βάλω το Θανάση σε ένα σωστό δρόμο. Δεν μπαίνω ρε φίλε.
Αλλά του βγήκε μια καφρίλα τώρα, δηλαδή. Δεν είναι καφρίλα. Μα γιατί μιλάμε. Πρέπει να αποποινικοποιήσουμε κάποιες συζητήσεις, κάποια θέματα. Την κλανιά! Εντάξει, φίλε, και γι' αυτό υπάρχει ορολογία. Είδες, αρχικά με δεν σε είδα να τη χρησιμοποιείς. Όχι, είπα, πέρδεσαι. Πέρδεσαι. Είπες, έκλασες. Εντάξει, μετά. Μετά, άπαξε την αρχή του, είπες φίλε, και μετά είπες αριστείς. Πρέπει να αποποινικοποιήσουμε κάποιες συζητήσεις. Κάποια όντως λεπτά ζητήματα. Πρέπει να είμαστε ακομπλεξάριστοι. Φυλακή θα μπούμε. Δεν μπαίνουμε φυλακή. Εδώ δεν έχουν μπει φυλακή άλλοι κι άλλοι. Δεν έχει μπει φυλακή ο Στέφανος Χίος. Θα μπούμε εμείς. Αβα, κάνουμε ένα βράδυ μια εκπομπή μετά τις 11 όμως. Γιατί, τι έχει διαφορά από τις 10 με τις 11. Σεξουαλικά φετίχα. Αυτό μετά τις 12. Μετά τις 12. Λοιπόν, τους αγόρα μην έρθει μια μέρα. Και να κάνουμε μια εκπομπή σεξουαλικά φετίχα. Εντάξει, τώρα αυτό είναι πιο εξειδικευμένο ζήτημα. Δεν είπες το ποινικό. Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Εγώ τώρα σου μιλώ για ιατρικά ζητήματα. Το σεξ, ο έρωτας, φίλε. Όχι, ναι, ναι. Ο έρωτας πρώτα απ' όλα είναι η δημιουργία. Ναι, υπάρχει ο υγιής έρωτας, το υγιές σεξ και υπάρχει το αρρωστημένο σεξ. Τι είναι το αρρωστημένο. Υπάρχουν, παιδί μου, υπάρχουν καταστάσεις που είναι αρρωστημένες τώρα. Εντάξει. Ποια είναι αρρωστημένη κατάσταση. Τώρα μην με βάζεις να. Ποια είναι αρρωστημένη κατάσταση. Αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Ποια. Οι λαγνίες. Το Golden Shower. Golden Shower και. Εντάξει, άντε πάει αυτό. Και Golden State Warriors. Αυτό. Steph Curry. Cleveland Cavaliers. Εντάξει, άντε αυτό άλλο. Τι υπάρχει κάτι άλλο αρρωστημένο, ρε φίλε. Υπάρχουν τώρα. Εντάξει, μην πει ανάγκη. Υπάρχουν, ρε φίλε. Τώρα, δεν υπάρχουν αρρωστημένες καταστάσεις. Πες ένα, πες ένα. Δεν λέω, όχι. Έλα, απ' έξω. Απ' έξω. Όχι. Τι αρρωστημένο, ρε φίλε. Υπάρχουν, ρε φίλε. Τι ωραίο πράγμα, ρε φίλε, δηλαδή από τον ναι, έρωτα. Ρε φίλε, δεν σου λέω ότι δεν υπάρχει. Ναι. Εντάξει. Είναι δηλαδή όπως και αν γίνεται, είναι ωραίος, ρε φίλε. Ωραίος είναι, δεν σου λέω ότι δεν είναι ωραίος. Καλά, δεν σου είπα να. Εντάξει, το πολύ, πολύ εξτρέμιο τώρα. Να είσαι δεμένο χέρια από. Δεμένα γα. Και αυτό έχει το γούστο του. Βρε, εντάξει, τώρα δεν λέω για τέτοια απλά πράγματα. Τέλο πάντων, δεν χρειάζεται να μαθαίνουμε τώρα, γιατί μιλάμε τώρα για αρρωστημένες καταστάσεις. Προηγουμένως μιλούσαμε για ιατρικά ζητήματα. Ωραία, είναι υποκειμενικά αυτά. Υποκειμενικά. Είναι υποκειμενικό αυτό το που λέω, θα αναφέρω τώρα στις αρρωστημένες καταστάσεις. Μην βάζεις ταμπέλες σε πράγματα που για άλλους. Όπου τώρα που λες ταμπέλες, ρε φίλε, είναι σήμερα τώρα παραμονή Μουντιάλ και δεν είδα χθες κανένα όνειρο, φίλε. Κάνει ταμπέλα ή μακάρι να δω το βράδυ κανένα όνειρο. Γιατί βλέπεις πριν. Γιατί φίλε, ναι, ρε φίλε, μια φορά μου έχει συμβεί. Παραμονή Μουντιάλ 2002. Η πρεμιέρα ήταν Γαλλία-Σενεγάλη. Και έχω δει. Στο το έχω πει, ρε φίλε, το έχω πει. Που έχω δει όνειρο, ταμπέλα, ελληνική ταμπέλα, η κλασική, η μπλε με τα άσπρα γράμματα. Φάτσα κάρτα, έβγαζε μάτι δηλαδή, Σενεγάλη. Πώς γράψω εγώ, Ελασσόνα 15 χιλιόμετρα. Τι είχε βγει το προηγούμενο βράδυ. Ναι, ρε φίλε, και έβγαζε Σενεγάλη. Σενεγάλη, προφανώς επειδή έγραφα για το πρίβι του αγώνα, τότε έγραφα και ό,τι είχε να κάνει με Γαλλία κτλ. Από το πολύ το γράψε για Γαλλία, μου είχε καρφωθεί και Σενεγάλη, τον αντίπαλό τη. Και ταμπέλα σε Νεγάλη. Ξυπνάω το πρωί, το αφηγούμε σε διάφορους φίλους και γνωστούς το όνειρό μου, κάνουμε χαβαλέ κτλ. Δεν παίζω σε Νεγάλη. Νομίζω 8 φράγκα πλήρωνε το διπλό τότε τη Νεγάλη που κερδίσει 0-1. Με γκολ του Πάπα Μπούμπα Ντιόπ. Το θυμάσαι που είχε παίξει στην Άκη μετά. 0-1. Με Ελχατζή Ντιούφ και είχαν κάνει ξεπέταμα αρκετοί Σενεγαλέζοι τότε. Και μείναμε αμέτωχοι. Πώς το λένε. Αλλά δεν είδα τίποτα τώρα, φίλε. Να δω έτσι κανένα όνειρο ξέρω Σαουδική Αραβία. 37 χιλιόμετρα. Το απίστευτο που έχω πάθει και μου ήρθε χθες, στη διάρκεια της ημέρας. Και ξέχασα να το πω. Για πες. Όχι χθες το βράδυ, προχθές το βράδυ, είδα στον ύπνο μου. Ξέρετε πώς λέω, Θανάσης, πολλές φορές επηρεαζόμαστε και τη δουλειά. Προχθές το βράδυ είδα στον ύπνο μου ότι μας είχε μαζέψει όλους κάπου. Η ΚΑΕ Άρης, ναι. Δημοσιογράφος, για να μας ανακοινώσει κάτι. Το έδωσε στον ύπνο μου αυτό. Η ΚΑΕ Άρης. Ναι. Αυτό πότε, προχθές. Προχθές το βράδυ. Δηλαδή, λίγες ώρες πριν βγει η είδηση του θανάτου του Βουρτζούμι, ε. Μάλιστα. Πίστευτο. Ναι, είναι μερικές φορές που πώς γίνονται τέτοια σκηνικά. Πώς κάθεται σκηνικά. Ναι, είναι τρομερό πραγματικά. Είναι απίστευτο. Έξι. Και δεν σκεφτικά αν έχω δει σχετικά. Δηλαδή, που έβλεπα μια φορά που είχα δει στον ύπνο μου ότι ο παππούς μου Αδάμος, ας πούμε, από την Κύπρο, με είχε πάει σε ένα εκκλησάκι κάπου στην Κύπρο και ξύπνησα και το περιέγραψα στη μάνα μου, το είπε στη γιαγιά μου και μετά από λίγο καιρό μου είπε η γιαγιά μου ότι αυτό το εκκλησάκι όντως υπάρχει. Και είναι περίπου λέω πως το περιέγραψες εσύ. Και δεν έχω πάει ποτέ. Ποτέ μα ποτέ όμως. Ο παππούς μου μόνο για παγωτά μην πηγαίνει. Παππού. Για παγωτά και για μαλίτζι γρέας με πήγαινε, δεν πήγαινε τίποτα άλλο. Ναι, ρε φίλε. Ηρακλάκι και ο παππούς. Από ελ.
Από Ελλή, όταν ήταν παιδί. Έπεσε και αυτό σε ένα καζάνι. Με πορτοκαλί LSD. Λοιπόν, FM και ενώ τα μηνύματά στο 54526. Ρεπορτάζ από ΠΑΟΚ για την ώρα δεν έχουμε, γιατί δεν μπορούμε να εντοπίσουμε κάποιον ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Άρα τι να πω για... Τι? Για κάτσε. Γιατί κάτι μου ήρθε τώρα. Τι σου ήρθε πάλι, μεταγραφή? Λοιπόν, έξω λίγο μια ματιά στο στοίχημα, τι υπάρχει. Έχουμε παιχνίδια. Κάτι. Ποιος παίζει, ρε φίλε, παραμονές στο Μουντιάλ τώρα? Οι Βραζιλιάνοι παίζουν, φίλε, τελευταία αγωνιστική πριν το Μουντιάλ. Σταματάει για κανένα μήνα. Και γενικά όσες χώρες συμμετέχουν με τις εθνικές ομάδες στο Μουντιάλ, τα πρωταθλήματά τους που είναι σε εξέλιξη κανονικά, υπό άλλες συνθήκες δηλαδή, κάτι λατινοαμερικάνικα, σταματάνε για ένα μήνα. Στην Ισλανδία, και εδώ έχουμε προφανώς τελευταία αγωνιστική πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Vestmannaeyjar Valur Reykjavik 0-1, στο 90 είμαστε, με γκολ του Σίγκουρτσον, αλλά εκεί υπάρχουν οι μισοί Σίγκουρτσον είναι, σαν τον Παπαδόπουλος είναι εκεί το Σίγκουρτσον. Μπαράζ ανόδο από την Serie B στην Serie A στην Ιταλία, Παλέρμο Φροζινόνε 1-1, το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι. Το 0 το έκανε, φίλο, ο Τσιάνο, που ήταν και στην κατοχή ο γαμπρός του Μουσολίνη, που έλεγε Βέμπο, θα τρελαθώ, Τσιάνο. Και βέβαια το λέγε Τσιάνο, που δεν είναι έτσι. Αυτό το, στα ιταλικά το CI είναι τσά, όπως είναι το τσάο. Τσάμπελα. Είναι τσάνο, δεν είναι τσιάνο. Ισοφάρισε ο Λαγκούμινα ή Λαγκουμίνα για την Παλέρμο. Παλέρμο Φροζινόνε 1-1 στο ημίχρονο, στο Ρέντζο Μπαρμπέρα της Σικελίας. Νουμάνθια Βαγιαδολίδη 0-2 στο 65. Η Βαγιαδολίδη με Κίκο Ολίβας και Πάμπλο Ερβίας έχει πάρει σαφέστατο προβάδισμα ανόδου πλέον, γιατί έχει τη ρεβάνς εντός έδρας. Και έχουμε ημίχρονο στη Βραζιλία στην πρώτη κατηγορία, Αμέρικα Μινέιρο Τσάπεκοένσε 0-0. Και στην Ισλανδία στο 35, Μπρέινταμπλικ Φίλικερ στο 0-0 επίσης. Αυτά. Θες να πάμε σε Άρη? Ναι. Πάμε. Να πάμε. Είμαστε αναμονή ενημέρωσης από αυτό το ραντεβού του Θόδωρου Καρυπίδη με τον Τόπο Παπαδόπουλο και τον Νίκη Σακίβη στη Νέα Υόρκη. Ίσως και να έχει ολοκληρωθεί την ώρα που μιλάμε. Ξεκίνησε περίπου στις 5.30 μέχρι το απόγευμα, κάπου εκεί, η συνάντησή τους στο μεγάλο Μήλο, στο Big Apple. Έτσι, με κεντρικό θέμα συζήτηση φυσικά το ενδεχόμενο εμπλοκή της πλευράς των Αμερικανών στην ΠΑΕ. Η Φενέρ πήρε το πρωτάθλημα. Προφανώς, δεν έχουν προφανώς. Ο Μπράντοβιτς, ο οποίος ήταν... Το πρωί ήταν στην κηδεία του Γιανακόπουλου. Ναι. Λοιπόν, με θέμα συζήτησης, φυσικά, το ενδεχόμενο εμπλοκή σου στην ΠΑΕ. Και περιμένουμε ενδιαφέρον να δούμε τι θα προκύψει τελικά από τη συνάντηση των δύο πλευρών. Το αποτέλεσμα αυτή τη συνάντηση θα κρίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό και το πώς θα κινηθεί ο Άρης από εδώ και στο εξής, διότι αν μπουν οι Αμερικανοί, οποιοδήποτε τρόπο για να μπουν, η ομάδα θα κινηθεί με πολύ διαφορετικά δεδομένα από εδώ και στο εξής, κυρίως στο μεταγραφικό παζάρι αλλά και γενικότερα σε θέματα της καθημερινότητας και της λειτουργίας της. Θα αλλάξει πάρα πολλά. Σε διαφορετική περίπτωση προχωράει ως έχει, με τον Θόδωρο Καρυπίδη να είναι μόνος του στο τιμόνι. Είναι το θέμα της ημέρας, είναι αυτό που θα μας απασχολήσει και αν έχουμε κάτι μέχρι τις 12 μείνετε συντονισμένοι εδώ, είναι ότι θα το μεταφέρουμε. Μεταγραφικά δεν προκύπτει κάτι τελικό για την ώρα. Μία ακόμα περίπτωση ποδοσφαιριστή που εξετάζεται και το γράψαμε και το πρωί στο Λαμπάου Τάρις είναι του Μπόρχα Βιγκέρα, του μέχρι πρότινος επιθετικού της Sporting Gijón. Έμεινε χθες ελεύθερος μάλιστα ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί σε Real Sociedad, Albacete, Gymnastic, Alavés, Athletic Bilbao, με το οποίο έπαιξε και στο Champions League και στο Europa League. Έχει παραστάσει από την Ισπανία και από Ευρώπη για 2 χρόνια. Καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή φαίνεται, αλλά και η περίπτωση αυτού του παίχτη, όπως και πολλών άλλων, θα εξαρτηθούν και από το οικονομικό φυσικά και από το ενδεχόμενο να προκύψει κάτι καλύτερο, έτσι. Γιατί το συγκεκριμένο όνομα είναι ένα μεταξύ αρκετών. Και όλα αυτά θα τα δει ο Πάκο Ερέρα μαζί και με τον Θόδωρο Καρυπίδη όταν επιστρέψει ο πρόεδρος του Άρη από την Αμερική.
ο προπονητής της ομάδας μέσα σε επόμενες μέρες θα ταξιδέψει στα 3-5 πηγάδια για να επιθεωρήσει το αθλητικό κέντρο στο οποίο ο Άρης θα πραγματοποιήσει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του, το πρώτο 15ήμερο-20ήμερο του Ιουλίου περίπου εκεί πέρα. Έχουν προγραμματιστεί και δύο φιλικά με τη Λάρισα, με την ΑΕΛ, μετά από την επιστροφή του Άρη, από την Ολλανδία βέβαια, ένα εντός έδρας και ένα εκτός έδρας. Αν δεν κλείσει η ομάδα κάποιο άλλο φιλικό, νομίζω ότι με τη Λάρισα θα ήταν και πρόβα τζενεράλε πριν την άρξη της σεζόν. Τώρα θα είναι εντός ή εκτός, θα φανεί από το πώς θα ρυθμίσουν δύο ομάδες τη διεξαγωγή αυτών των φιλικών αγώνων. Αυτά γενικότερα από Άρη, δεν προκύπτει κάτι άλλο. Στο μπάσκετ είχαμε σήμερα το πρωί στις 11 την κηδεία του Βασίλη Μπουρτζούμη στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκης. Πολλά μέλη της οικογένειας του Άρη, πρώην παράγοντες, όπως ο Γιάννης Δαμιανίδης για παράδειγμα, που είχε εμφανιστεί αρκετό καιρό, είναι η αλήθεια, ο Λευτέρης Αρβανίτης, ο Μητρούδης, ήταν και αυτός εκεί. Έλα ρε, όλοι παλιοί, ε. Ναι. Που είχε πει το πετυχαίνω, ο Μητρούδη. Ναι. Μάλιστα. Για πες. Λοιπόν, και πρώην παίκτης του Άρη, καινή παίκτης του Άρη και το υπαλλικό προσωπικό της ΚΑΕ. Πολλοί βρέθηκαν εκεί για το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Μπουρτζούμη, που έφυγε από αυτή την κακιά αρρώστια, και ξανά και εμείς να ευχηθούμε τα... να πούμε βασικά τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του Βασίλη Μπουρτζούμη. Για αυτούς είναι το δύσκολο τώρα. Μετά από τον χαμό του τη μάνατζερ του Άρη, να είναι γεροί, να το θυμούνται όμορφα, όπως το θυμάται και όλος ο κόσμος όμορφα όσοι το γνώρισαν. Και όσοι δεν το γνώρισαν, από αυτό που μαθαίνουν από άλλους ανθρώπους. Αυτά όσον αφορά τα του Άρη. Ξαναλέω, μέχρι τις 12 που θα είμαστε εδώ πέρα, αν προκύψει κάτι όσον αφορά τη συνάντηση του Θόδωρου Καρυπίδη με τον Τόμ Παπαδόπουλο, φυσικά εννοείται ότι θα σας ενημερώσουμε. Και μετά, βέβαια, από τις 12 βγει, εδώ θα είμαστε, θα κάνουμε μια παρέμβαση στον Γιώργιο Ζαγόρα και θα σας ενημερώσουμε για το τι θα προκύψει από το συγκεκριμένο ραντεβού. Κάσα αυτά. Το δημοσιογραφικό μου μάδια τώρα. Έχεις είχε κάτι άλλο να προσθέσεις? Έχει κάτι άλλο, φίλε. Περισσότερα θα πούμε τις επόμενες μέρες, νομίζω. Για άλλα ζητήματα, όπως μετά τις επόμενες μέρες και τα λοιπά. Και ώρες. Ώρες σίγουρα, με αυτό που περιμένουμε. Μέρες πολύ πιθανό. Μάλιστα. Λοιπόν, άντε πάμε και στα του Ηράκλη, τα οποία περιορίζονται στο αμυγός έξω αγωνιστικό κομμάτι, ειδικά στα θέματα του ποδοσφαίρου και του ερασιτέχνη. Δεν έχουμε και πάρα πολλά να πούμε. Ουσιαστικά αυτό που ίσχυαν και χθες με την τροπολογία, την ευνοϊκή για την ρύθμιση των χρεών του ΓΣ Ηρακλής να μην περνάει σε πρώτη φάση τουλάχιστον, καθώς οι άνθρωποι του ερασιτέχνη Ηρακλή παίρνουν κάποια μηνύματα, να πούμε κάποιες νέες υποσχέσεις από το Υφυπουργείο Αθλητισμού, ότι μπορεί να ήταν αρνητική εξέλιξη σε πρώτη φάση, αλλά κάτι θα γίνει στη συνέχεια. Είναι αυτές οι κλασικές πολιτικές υποσχέσεις, που αν τελικά μοιάσει τόσο επιβεβαιώνονται και σου πουλάνε και τρέλα μετά, ότι να είδες, εμείς το κάναμε, να άλλοι σας τα είχαν υποσχεθεί, εμείς ήρθαμε και δώσαμε λύση σε αυτό το χρόνιο πρόβλημα κτλ. Αυτές οι κλασικές τέτοιες, ενώ για άλλες ομάδες μέσα μια νύχτα κυριολεκτικά αλλάζουν τα πάντα, σβήνονται χρέη, αλλάζουν κατηγορίες κτλ. Πάντως οι άνθρωποι του Ηρακλή, του ερασιτέχνη Ηρακλή, ο Φώτης Θεός και οι συνεργάτες του δηλαδή, είναι σε εξαιρετικά δυσχερή θέση. Νομίζω η διοίκηση πρωτοδικείου λύγει η θητεία της στις 18 του μήνα, την άλλη δηλαδή Τρίτη, Δευτέρα, ναι, την ερχόμενη Δευτέρα. Πρέπει να δούμε τι θα συμβεί. Είναι όντως σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί τα πράγματα, το μέλλον δείχνει ζωφερό. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα κάνουν κουράγιο τα παιδιά που τρέχουν όλη αυτή την διαδικασία επανεκκίνησης του ερασιτέχνη, ο οποίος είναι κοκκινισμένος από τις αμαρτίες του παρελθόντος, είναι μπλοκαρισμένοι λογαριασμοί κτλ. Το αφημί του, όλα αυτά που τον καταδιώκουν από το αμαρτωλό παρελθόν, και θέλω να πιστεύω ότι θα δοθεί μια λύση. Βέβαια τώρα άλλο να είσαι έξω από το χώρο και άλλο να είσαι μέσα, να έχεις βάλει το κεφάλι στον τορβά και να πρέπει να δώσεις λύσεις που θα έχουν αντίκτυπο σε ένα σωματείο της ιστορίας και της εμβέλειας και του ελληνικού του Ηρακλή,
και να έχεις βάλει, ξέρω εγώ, υποθήκη δική σου περιουσία κτλ. Κτλ. Είναι πολύ δύσκολες καταστάσεις και όχι μόνο για τους ανθρώπους του Ράστιν Χινακλή, όλοι οι άνθρωποι που κατά καιρούς έχουν έτσι εμπλακεί στα ερασιτεχνικά σωματεία, στη μαμά, όπως λέμε, του συλλόγου, του κάθε συλλόγου, είναι πραγματικά άξιοι συγχαρητηρίων. Όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι, γίνεται μία συντονισμένη κίνηση τα τελευταία 24 ώρα, έτσι ώστε να συγκεντρωθούν αρκετά ισχυρά ονόματα. Δεν μιλάμε για τίποτα ζάπλου του Ηρακλήδης, αλλά για Ηρακλήδης που έχουν μία αλφα οικονομική επιφάνεια, να είναι περισσότεροι σε σχέση με την περσινή χρονιά, που βοήθησαν πάρα πολύ την ομάδα λίγα άτομα και είπαμε ότι προς τιμήν τους έχουν ζητήσει να μην βγει προς τα έξω το όνομά τους. Γίνεται μια προσπάθεια συντονισμένη τις τελευταίες μέρες για να βρεθούν περισσότεροι τέτοιοι Ηρακλειδείς που θα βοηθήσουν στο εγχείρημα της Β' Εθνικής, που λογικό είναι ότι προϋποθέτει σαφώς μεγαλύτερα μεγέθη. Χρειάζονται κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ χρειάζεται ο Ηρακλής αν θέλει να κάνει πορεία πρωταθλητισμού και να διεκδικήσει την άνοδο. Χοντρικά τώρα το λέω αυτό, έτσι. Αλλά με λιγότερα λεφτά δύσκολα να γίνει. Αν το budget δηλαδή είναι λιγότερο, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα, αλλά μπορεί να το μαζέψει ο Ηρακλής, δεν μπορεί να το μαζέψει. Πέρυσι, ας πούμε, για την Γάμα Εθνική μαζεύτηκαν περίπου 300 χιλιάρικα. Στη Β' Εθνική υπάρχουν και κάποια έσοδα, όχι τίποτα τρελά λεφτά, αλλά από εκεί που η Γάμα Εθνική δεν είχε μόνο έξοδα, στη Β' υπάρχουν και κάποια τηλεοπτικά που θα μπουν στα ταμεία των ομάδων. Άρα και από εκεί περιμένουμε να δούμε τελικά ποια θα είναι αυτά τα ονόματα των επιφανών Ηρακλειδών που θα μπουν μπροστά για να τραβήξουν το καράβι. Να υπενθυμίσουμε και για τους γονείς που έχουν μικρά παιδάκια και δεν το έχουν ξεχάσει, δεν έχουν ενημερωθεί, το έχουν αφήσει λίγο πίσω τους κτλ. Ότι την ερχόμενη Δευτέρα, μεθαύριο Παρασκευή, κλείνουν τα σχολεία, τα δημοτικά. Την Δευτέρα ξεκινάει το πρώτο ΙΡΑΚΑΜ στις εγκαταστάσεις των χορτατζίδων, δηλαδή Βανόφιο, Χορτατζίδες, Κατσάνιο και η πισίνα που είναι από πίσω στο Top Fitness Club. Για παιδιά ηλικίας 4 έως 16 ετών θα υπάρχει για μία εβδομάδα από την ερχόμενη Δευτέρα μέχρι και την άλλη Κυριακή, 18 με 24 του μήνα, 7 μέρες γεμάτες με πολύ αθλητισμό, 10 συνολικά αθλήματα θα διδαχτούν, έτσι, εντός εισαγωγικών, στα παιδιά. Θα υπάρχουν και ενημερωτικές ομιλίες από προπονητές, από αθλητές εν ενεργεία ή παλιότερους του ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ Ηρακλής και της ΠΑΕ. Μιλάμε για ένα camp κόστους 100 ευρώ, που έχει όμως μέσα και πλήρη ρουχισμό, παροχή πλήρη ρουχισμού και πλήρη ιατρική κάλυψη όσον αφορά τις εξετάσεις τις ιατρικές που θα κάνουν την πρώτη μέρα που θα μαζευτούν τα παιδιά την άλλη Δευτέρα και τα τρία γεύματα στο διάστημα 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, μέχρι και τις 5 παρατέταρτο υπάρχει δυνατότητα για οικογένειες που εργάζονται και οι δύο γονείς. Πρωινό, κολατσιό, δεκατιανό όπως θέλετε πείτε και μεσημεριανό. Έχει βγει και σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα. Εγώ τη μικρή θα τη στείλω. Εντάξει, νομίζω ότι είναι τα λεφτά του τα αξίζει με όλα αυτά που θα παρέχει πέραν τις γνώσεις και τις επαφές που θα έχουν τα παιδιά έτσι, με αθλήματα, ειδικά σε μικρές ηλικίες. Τώρα θα πάρουν τα ερεθίσματα για να δουν αν κάποιο άθλημα τους αρέσει περισσότερο και να τραβήξουν έτσι μια πορεία. Είτε γραφτούν είτε όχι σε κάποια από τις ακαδημίες του Ηρακλή στην συνέχεια. Άλλωστε, εγώ έχω και γνωστό που δεν είναι Ηρακλειδέας και έχει γράψει το παιδί του στο συγκεκριμένο camp. Λοιπόν, είναι μια πολύ καλή τιμή για 7 μέρες και με τα φαγητά μέσα και με τον ρουχισμό και με την εκπαίδευση παύλα προπόνηση που θα έχουν τα παιδάκια. Και είναι και μια εβδομάδα, παρατείνεται για μια ακόμα εβδομάδα και το σχολικό έτος, γιατί με το που κλείνουν τα σχολεία, πώς έχουν τη δυνατότητα κατευθείαν να τα στείλουν τα παιδιά τους σε γιαγιάδες, σε παππούδες, να πάρουν τα παιδιά τους και να πάνε εγώ σε εξοχικό. Σωστό. Εντάξει, είναι. Κερδίζει μια εβδομάδα ακόμα και χωρίς να έχει το παιδί, ας πούμε, να κάθεται να είναι όλη τη μέρα μπροστά στο τάμπλετ ή στον υπολογιστή στην τηλεόραση. Θα είναι σε αθλητικούς χώρους, θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη, θα είναι ουρανό και θα άνοιξει. Κομματάρα, φιλικομματάρα. Και φημισμένη διασκευή που είναι με το Thunder και την Βόσου. Δεν το έχεις ακούσει. Εγώ θέλω να ακούσουμε, θέλω να επιστρέψουμε με το, θέλω να επιστρέψουμε με Σοφία Βόσου. Αυτό που σου λέω θα επιστρέψουμε. Με την τέτοια. Όλο θες να μου τη βγαίνει, να πω εγώ κάτι, να πω εγώ ξέρω άσπρο, όχι μπες θα πεις εσύ. Πω εγώ μαύρο, όχι γκρι. Αλλιώς δεν θα έχει χτιστεί. Αλλιώς Ασάνοβιτς. Αλλιώς Ασάνοβιτς. Αλλιώς Μπουφάν.
Λοιπόν, την πουφάνη, ζόμπι. Την πουφάνη. Λοιπόν, ζόμπι. Έχεις σκοντρό πρόβλημα με την πουφανά. Έχεις μπλέξει άσχημα. Καιρό έχεις να το θυμηθείς. Κανα δίμηνο έχεις να το θυμηθείς. Έχει μπλέξει άσχημα. Αλλιώς, φίλε, αν δεν το έκανε αυτό, δεν θα είχε χτιστεί η επιτυχία αυτής της εκπομπής. Όχι, ρε φίλε. Τώρα εντάξει, μας μειώνεις πάρα πολύ, ρε φίλε. Άμα... Και γι' αυτό. Και γι' αυτό, ναι. Τώρα μιλάω σωστά. Ναι. Πάντα μιλάω σωστά. Πάνω σε αυτό χτίσαμε το. Πάνω και σε αυτό. Τον μύθο μας. Και σε αυτό. Είναι μύθος, είναι μύθος. Μια πίτσα τώρα δεν έπαινα, φίλε. Μια πίτσα. Μια μπυρίτσα. Και είπα μύθο και μου ήρθε μια παγωμένη έτσι, που την κατεβάζεις, που φεύγεις στο λαρίγκι γλιστράει, ρε φίλε. Μπύρα μου πολύ παγωμένη. Δηλαδή μέσα στον πάγο βουτυγμένη, ρε παιδί μου, να είναι. Με το που θα βάλεις το χέρι μέσα μέχρι να τη βγάλεις, να πάθεις γκάγκρενα, με τη σελίδα φάση μιλάμε. Τώρα ανοιχτό κανένα. Για εγκάβματα από τον πάγο. Καλά, εντάξει. Πάμε πάρουμε καμιά μπύρα τώρα. Τι τόσα περίπτωτα έχει. Άντε, κατέβα. Ψυχώ. Πετάξει, πάρε ένα Marlboro. Και πάρε και για σένα. Στο στρατό που λέγανε, να σε βγάλω μια κίνηση. Έτσι λέγαμε εμεί τουλάχιστον. Να σε βγάλω μια κίνηση. Με το αυτοκίνητο. Όχι, επειδή ήταν αυτό το γραφείο κίνηση που έγινε για να κάνει τα ψώνια, τα όνια όπω λέγαμε. Τα όνια τα είχαμε. Έλεγε ο παλαιόρα στον τέτοιο, που σε πιτσυρικό, σε βγάλω μια κίνηση. Πάνε στο καψιμί και φέρε δύο τυρόπιτε και μια. Και μια μπουγάτσα. Λοιπόν, εμείς δεν είχαμε τέτοιο καψίμι. Πάμε στο διάλειμμα. 11 και 4 φτάσαμε και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα 13 λεπτά μετά τις 11. Ακούτε πάντα Λίμπερο 107,4 και την εκπομπή Μπαλαντέρ. Και να δώσουμε κατευθείαν τον λόγο στον ακροατή που περιμένει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνουμε? Καλά. Απλά καλά ή πολύ καλά? Κύριε Κοινών, είστε μόλις είναι και ο Νίκος μαζί? Είναι και εδώ ο Νίκος. Μόλις μπήκε στο στούντιο και ο Νίκος. Αν ήμουν μόνος, δηλαδή δεν σας έκανα τη δουλειά, έτσι? Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Ναι. Επειδή ήταν δύσκολη μέρα σήμερα. Δεν είχα καταλάβει ότι ο στάρ της εκπομπής είμαι εγώ. Το ρεφόν είναι γνωστό, δεν χρειάζεται να το καταλάβω. Ναι. Έλα, δεν έχουμε ακόμα τίποτα από τη Νέα Υόρκη. Χαίρετε. Λοιπόν, επειδή ήταν δύσκολη μέρα σήμερα και η σιωπή είναι χρυσός. Ναι, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου μόνο. Τώρα το τηλέφωνο θα χαμηλώσω. Χαμηλώ το τηλέφωνο γιατί ακούω τον εαυτό μου. Περίμενε λίγο, Νίκο. Ναι, δεν πάρει το χρόνο σου, φιλάκι. Λοιπόν. Έλα. Τώρα είμαστε τρέλα, μια χαρά. Πάμε. Ωραία. Επειδή ήταν, επαναλαμβάνω, δύσκολη μέρα και επειδή χάθηκε ένας Αριανός, ναι. Είπα η σιωπή είναι χρυσός το να πει κάποιος, γιατί ο θάνατος δεν είναι ωραίο συνέστημα, έτσι. Ναι. Και επειδή το βιώνουν όλοι οι άνθρωποι αυτό το πράγμα και συμφωνούμε, γιατί όλοι το περνάνε αυτό στις οικογένειες, η λέξη θάνατος δεν αντιμετωπίζεται μεμονωμένα. Εγώ σέβομαι όλους τους ανθρώπους όταν περνάνε αυτό το συνέστημα. Ναι. Και ειδικά ένα παραπάνω όταν χάνεται ένας δικός μου, ένας συναριανός. Έτσι, κύριε ναι. Νίκο. Ναι. Για μένα η σιωπή μου θα συνεχιστεί, δεν θα πω τίποτα. Απλά να ξέρεις ότι σέβομαι όλες αυτές τις καταστάσεις που διώνει ο κάθε άνθρωπος με την λέξη θάνατος. Ναι. Εδώ το κόβω, δεν θα πω τίποτα άλλο. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι, ήμουν στην εργασία μου σήμερα και άκουγα την Era Sport. Τι λέγανε? Και άκουγα, έκανε αντιπόκριση ο Άρης Γάτας με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Και αναφέρθηκε σε έναν ποδοσφαιριστή, αν το λέξει ο Χρυσάνικο, το λέξει Μπουζούκης. Μπουζούκης. Αν έχει έναν της Ακαδημίας Παναθηναϊκού, τον Μπουζούκη, ναι. Ναι. Λοιπόν, η Big Four έτσι θα αντιμετωπίζει. Δίνει τη λέξη, συγγνώμη για το παιδί, γιατί μπορεί ο καθένας να έχει αυτή την... Και το Μπουζούκη μου αρέσει. Το όνομα δεν είναι. Οργανάρα. Ελληνικό λαϊκό όργανο. Βέβαια, οργανάρα, όχι απλά όργανο. Ναι. Λοιπόν, έτσι θα αντιμετωπίζεται. Και θα σου πω και κάτι. Εγώ δεν φοβάμαι, Νίκο, ούτε τον Παναθηναϊκό, ούτε τον Αστέρα Τρίπολης, ούτε τον Απόλλων, ούτε τη Λαμία, ούτε τη Λάρισα, ούτε αυτές τις ομάδες. Καμία από αυτές. Οι μοναδικές που λένε Big Four και τέτοια, θα μας κάνουν, ξέρεις κάτι, εγώ το είπα και θα το πω, θα μας διασκεδάσουν φέτος αυτοί. Big Four δεν είναι, Big Five είναι, αλλά εντάξει, ο Παναθηναϊκός, ναι, σε όποια κατάσταση και είναι ο Παναθηναϊκός, δεν πάβει να είναι Παναθηναϊκός. Ναι. Αλλά και εγώ όταν το 12 ήμουν στην ίδια θέση με τον Παναθηναϊκό, μας κοροϊδεύανε. Όταν έχασε ο Άρης
από το Καμπανιακό, από εδώ, από τη Χαλάστρα, δεν έχασε ο Άρης, έχασε ο κύριος Γαλανός, γελούσανε οι δημοσιογράφοι και οι παραγωγοί που έχανε στο Κατατζόγλιο Άρης το Καμπανιακό. 3-0. Ήμασταν εκεί. Ωραία. Από τον Προβατίδη και από τον Υψηλό. Από τους λεγόμενους σήμερα μπουζούκιδες του Παναθηναϊκού. Πιστεύω να με καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, έτσι, Νίκο. Κατάλαβα. Ωραία. Εγώ θέλω να πω κάτι. Και να το βάλω να το καταλάβεις. Η Κολομβία έχει ένα προπονητή που είναι στην ίδια ηλικία με τον κύριο Ερέρα. Είναι 67 χρονών. 64 είναι ο δικός μας. Ο δικός μας είναι 64. Και θέλω να πω κάτι. Να μην φοβάστε τι ξένο τέτοια που έχει μια ομάδα. Η Κολομβία τον Μπέκερμαν δεν έχει. Ναι. Βεβαίως. Ο Μπέκερμαν. Ναι, ηλικιακές μεγάλες. Ναι. Πολύ δυνατές φυσιογνωμίες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Το ποδοσφαίρο είναι παγκόσμιο. Η μπάλα παίζεται σε όλο τον πλανήτη. Άλλο εγώ αν υποστηρίζω τη Βραζιλία ή την Αργεντινή. Ναι. Γιατί θεωρώ ότι αυτοί παίζουν το ποδόσφαιρο το όριο που μου αρέσει εμένα. Και να σου πω κάτι, το 1982 ήμουνα 10 χρονών όταν έβλεπα και την σπουδαία Βραζιλία. Πιστεύω να με καταλαβαίνεις, Νίκο. Δεν την είχα, μόνο κάτι βίντεο έχω δει. Δεν μπορείς να την έχεις δει. Εγώ ήμουν 12 χρονών, δεν μπορείς να την έχεις δει. Εγώ μόνο σε βίντεο την έχω δει. Ναι, ούτε πρόλαβα την Βραζιλία του 70, έτσι. Καλά, εκείνη ούτε σε βίντεο την έχω δει. Το 72 αφού λες ότι γεννήθηκες. Ναι. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει το ωραίο ποδόσφαιρο και θεωρώ ότι ο Άρης που πρέπει να το ξαναεπιδιώξει και να το κατηκάνει αυτό το πράγμα, γιατί ο Άρης για μένα έχει φτάσει σε όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, πρέπει να ξανααποκτήσει αυτή την νοοτροπία, να παίξει ξανά το παγκόσμιο ποδόσφαιρο που τον γούσταρα από το 2006 μέχρι το 2010. Πώς θα γίνει? Όταν έρχεται ένας γυμναστής που το όνομά του δεν ήταν γνωστό, δεν το γνωρίζαμε. Ο Τέλμον Ντεαντρές, άσμε να ολοκληρώσω, και σου λέει ότι ο Άρης είναι μια ομάδα που έχει πρεστίζ στην Ισπανία και σε άλλες χώρες. Ναι. Εντάξει, εμείς μπορεί λόγω αυτής της τετραετίας να το έχουμε ξεχάσει. Το πρεστίζ, λόγω του τι είχες καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια, παραμένει. Απλά πρέπει να δημιουργήσεις πάλι κάτι καλό, κάτι σταθερό πάνω σε βάσεις που θα οικοδομείς χρόνο με το χρόνο όλο και κάτι περισσότερο για να φτάσεις ξανά σε αυτά τα οποία είχες και ενδεχομένως, γιατί όχι, να τα ξεπεράσεις κιόλας. Νίκο, θα σου πω κάτι. Ναι. Εγώ επειδή λόγω της ηλικίας μου γούσταρα να πάω σε κάποιες χώρες, έτσι, το επειδή ξεμάζεψα κάποια χρήματα πήγα. Ο Άρης, θα σου πω κάτι, δεν έχασε το πρεστίζ του έξω. Εδώ στη χώρα την αυτή της πλάκας που λέγεται Ελλάδα, και συγγνώμη κιόλας γιατί δεν είναι μόνο ο τόπος, εγώ το σέβομαι. Λοιπόν, δεν έχασε, οι ξένοι ξέρουν ποιος είναι ο Άρης. Εσύ και εγώ δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό έφτασε ο Άρης 6 χρόνια να μην υπάρχει. Για μένα δεν είναι 4, είναι 6. Είναι και τα δύο στη Super League τώρα τελευταία. Ορίστε. Είναι και τα δύο τελευταία Super League που... Ναι, 6 χρόνια είναι. Νοσούσες. Ναι, ναι. Λοιπόν, όταν όμως αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και σου λένε, ρε φίλε, το πρεστίζ, το ένα το άλλο, εμένα να σου πω κάτι, με ψηλώνει αυτή, οι τύποι με ψηλώνουν. Δεν θα σε ψηλώσει, εννοείται θα σε ψηλώσει. Γιατί εγώ θα τους απορρίψω, ρε Σινίκο. Και συγγνώμη για το ρε, έτσι. Όχι, ρε, μεταξύ μας. Και εγώ ρε. Ναι, εντάξει, μεταξύ μας. Όχι. Γιατί εγώ αυτούς θα τους διώξω? Όταν βγαίνει ο Μαζίνιο και λέει, πέρασε τις πιο ωραίες στιγμές μου στον Άρη. Του το είπε, του Ερέρα στο αεροπλάνο, του λέει θα τρελαθείς, λέει, στον Άρη. Λέει θα είναι ελεύθερο. Ναι, γιατί όταν βγαίνουν παλιοί ποδοσφαιριστές όπως ο Αμπρέου, όπως ο Κάμπορα, όπως ο Κάρλος Ρουίζ. Και πρόσεξε, όπως ο Μαζίνιο. Ο Μαζίνιο. Να δω, γιατί δεν έχω και χρόνο, ναι, στο ράδιο. Γιατί ρε φίλε, εγώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Και ο Μαζίνιο, ένα παράδειγμα που έφυγε ως σχετικά αποτυχημένος. Γιατί δεν έφυγε, να σου πω κάτι, δεν ήταν προπονητής ο Μαζίνιο. Μαζί με τον Ντονάτο. Να μην το βάζανε τότε. Με εκείνη την εξαιρετική χρυσή αλυσίδα που κρεμόταν. Κοίτα, μετά από αυτόν τον Μεσεφίλ έφερε τον Ξεκούτη που λέγανε οι Αριανοί, τον ξέρεις που είναι στην Αίγυπτο τώρα. Αυτόν τώρα που είναι στο Μουντιάλ και παίζει μεθαύριο. Ναι. Ναι, έτσι το λέγανε. Θυμάσαι, λέγανε τον Ξεκούτη, λέγανε, που ήταν 50 χρόνων όταν ήρθε. Ναι, ναι, ναι. Να σε θυμίσω ότι το λέγανε. Εδώ να σου πω κάτι. Το λέγανε ο Λούζερ που είχε την Βαλένθια. Και την Μίλαν και το λέγατε ότι ήταν ο Λούζερ. Ακούω. Στον Άρη, όχι μόνο βέβαια στον Άρη, αλλά νομίζω είναι φαινόμενο του Έλληνα φιλάθλου αυτό. Στην Ελλάδα, ναι, έχουμε αυτή την απίστευτη ικανότητα
να καταστρέφουμε τον οποιονδήποτε έρχεται εδώ πέρα και να τον υποτιμούμε σε τέτοιο βαθμό που να μοιάζει σαν να μην έχει καταφέρει τίποτα στη ζωή του. Είμαστε ικανοί να έρθει ο Μουρίνιο, αν όχι στον Άρη, σε μια άλλη ομάδα, και να τον βγάλουμε το χειρότερο όλων. Ποιο Μουρίνιο τώρα, ρε, αυτός, ρε. Αυτός έχει να πάρει τίτλο τόσα χρόνια, ρε. Τι μας το φέρετε εδώ πέρα, άντε δύο χρόνια. Να σου πω κάτι. Ήρθε η Μπόκα το 2009. Ήρθε. Όταν είδα μέσα να μπαίνει ο Ρικέλμε και ο Παλέρμο, συγκινήθηκα, ρε φίλε, και με έπιασε ρίγος. Όταν μπήκε στο κλειά της Βικελίδες αυτοί οι δύο τεράστιοι ποδοσφαιριστές. Να σου πω κάτι για εκείνο, το παιχνίδι. Ο κολλητός μου, επί σειρά ετών κολλητός μου του 2002, ο Αριστίδης, που είναι αστυνομικός και όλο το παιδί, είναι παοκτής άρρωστος, φόλα. Και εκείνη τη μέρα που ερχόταν η Μπόκα, δούλευε στο αεροδρόμιο. Και πήγε και βγήκε φωτογραφία με τον Ρικέλμε. Και άμα λέει, μου λέει, δεν ήσασταν εσείς, λέει, δεν θα έβγαινα ποτέ, λέει, με αυτό φωτογραφία. Ναι. Δεν μου λες, ξέρεις τι λένε στην Buenos Aires για τον Ρικέλμε, για τον Παλέρμο, για τον Μαραντόνα, για τον Νίκολας, που έχει και άλλα ονόματα, και έχει και ο Μπιάνκι και ο Χιλισδιό, τι λένε για τον Άρη αυτοί οι Αργεντίνοι. Λένε, για μας. Έχεις πάει να ρωτήσεις εκεί να ακούσεις τι λένε για τον Άρη της Ελλάδας. Τι λένε αυτοί οι τύποι. Δεν έχει τύχει. Που δεν παίξαν, δεν φορέσαν τη φανέλα του Άρη. Έχετε μιλήσει μαζί τους. Όχι. Ξέρεις τι λένε, να σου πω εγώ που ήμουν εκεί. Ναι. Ότι ήταν η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα που σεβάστηκε το αργεντίνικο ποδόσφαιρο, τη μεγαλύτερη ομάδα της Αργεντινής, που είχε και τον ένα ποδοσφαιριστή από τη River, το θυμάσαι που έπαιζε με τον Ρονάλντο Γκιάρο, τον Νασούτη. Ναι. Λοιπόν, που οι Έλληνες σεβάστηκαν μια από τις μεγαλύτερες ομάδες και το θέμα αυτό γράφτηκε σε όλες τις αργεντίνικες εφημερίδες εκεί. Που εδώ οι Έλληνες χασκογελούσαν όπως ήταν η ΑΕΚ. Και πάνω κάτω αυτές τις δηλώσεις είχε κάνει, επειδή είχα κάνει τώρα που έγινε το φιλικό το τελευταίο με την Μπόκα τον περασμένο Νοέμβριο. Ναι. Είναι μέλος της δεύτερης ομάδας, είναι ο Ούγκο Ιμπάρα που είχε παίξει το παιχνίδι. Ξέρω, είχε παίξει. Και τον είχα κάνει συνέντευξη για την Άρη Ζήσε και καθόμασταν εκεί πέρα πάνω σε σουίτες στο Βικελίδης. Και με τη βοήθεια της μεταφράστριας βέβαια, ας πούμε, μου λέει: το βλέπω, λέει, και είναι σαν να θυμάμαι, λέει, τώρα, λέει, εκείνο το βράδυ. Λέει, ήταν φοβερό, λέει. Είναι θέμα που, φίλε, εγώ θα σου πω κάτι μετά. Και μπορεί να είμαι λάθος, εμένα μου αρέσει το ωραίο ποδόσφαιρο, το έχω ξαναπεί. Το αμερικάνικο ποδόσφαιρο το γουστάρω. Είναι η δική μου γνώμη αυτή, έτσι. Εμένα μου άρεσε και το αποτέλεσμα. Καλά, το ωραίο ποδόσφαιρο ποιον δεν άρεσε. Εντάξει, τι απολογείσαι. Όχι, είναι η νοοτροπία μου αυτή. Εγώ θέλω, ρε φίλε, γιατί είμαι Αριανός, επιτέλους αυτός ο σύλλογος να ξέρει τι θέλει. Μα ποιος δεν θέλει, ρε φίλε, να παίζει ομάδα του φαντασί ποδόσφαιρο. Πες με έναν φίλο που να μην θέλει ομάδα να παίζει φαντασί ποδόσφαιρο. Ναι. Εντάξει. Αν συνδυάζεται και με το αποτέλεσμα, είναι τότε ευχής έργων. Και να σου πω κάτι, ανέβηκε ο σύλλογος και ακόμα και τώρα αργεντίνικες εφημερίδες. Και η Μπόκα η ίδια, και η Ρίβερ, και η Ροζάριο, και η Λαπλάτα και άλλες ομάδες της Αργεντινής, ακόμα και τώρα, πώς θα σου πω, ρε φίλε, τον Άρη το θεωρούν μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Και αναφέρονται σε αυτά τα πράγματα. Βέβαια παίζει ρόλο πολύ και εκεί ο Κάμπορα, έτσι, παίζει μεγάλο σπουδαίο ρόλο αυτός ο τεράστιος ποδοσφαιριστής του Άρη Θεσσαλονίκης, ο Χαβιέ Κάμπορα. Εγώ το θεωρώ ότι αυτή η φυσιογνωμία δεν πρέπει να χαθεί για τον Άρη. Κατάλαβες, Νίκο? Και το ότι πρέπει να αξιοποιήσεις κάποιους από τους ξένους που έχουν περάσει από την ομάδα κατά καιρούς, ναι. Για μένα είναι πολύ καλό. Και πρέπει να έχει επαφή ο Άρης με τον Χαβιέ Κάμπορα. Αυτή τη σπουδαία φυσιογνωμία του Άρη, που για μένα ο Άρης δεν είχε ποτέ τέτοιο φόρμα, ούτε και τον Καρουζίνο, δηλαδή αγωτεμαλικός είναι αυτός. Αλλά θέλω να πω ότι του Αργεντίνου δεν είχε ποτέ ο Άρης και παιχτάρα. Ο Κάμπορα, ο Αμπρέου που βέβαια παίζει αυτός ακόμα, ο Αγάνθο, ο Νάτσο Γκαρσία. Ποιος είπες? Ο Αγάνθο. Αγκάθο. Ναι. Όχι, ρε παιδί, εντάξει. Είναι πρόεδρος της... Είναι πρόεδρος, αλλά έχω μιλήσει με τον Κόκκι και μου είπε ότι όταν ήρθε στον Άρη δεν είχε θέματα με τα γόνατα αυτός. Καλά, ότι είχε θέμα με τα πόδια του και είχε τραυματισμούς, ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει και κάτι. Εντάξει, άμα μπορεί να σε βοηθήσει και έχει γνωριμίες που έχει γνωριμίες, γιατί να μην του ζητήσει βοήθεια, δεν κατάλαβα. Εντάξει, το ζητήσω, αλλά εγώ θεωρώ ότι άτομα που παίξαν πια καλύτερο ρόλο από τον Αγκάθο, βέβαια το σέβομαι αυτόν τον άνθρωπο. Ο Νάτσο Γκαρσία. Δεν είναι ο άνθρωπο που μου με κάνει μεγάλο. Νατσάρα, σκυλί μαύρο, παιχτάρα. Ορίστε. Ο Νάτσο Γκαρσία, λέω, παιχτάρα αυτή. Ναι, ρε, πειρε, Νάτσο, εντάξει.
είναι ο Νάτσο, είναι, κοίταξε, είναι ο Πάολο Κώστα, είναι ο Χαβίτο που ακόμα όταν τον ακούμε πιάνει συγκίνηση για αυτά τα μέσα στη Τούμπα, μέσα στο, εδώ στο, με το Ατλέτικο, μέσα στη Σαραγώσα. Δηλαδή είναι στιγμές που αυτά τα παιδιά, εγώ δεν πρόκειται. Εγώ τους σέβομαι εντελώς αυτά τα παιδιά. Ναι. Όλοι τους σεβόμαστε. Αλλά εγώ πρέπει, θέλει να ξαναγυρίσει ο Άρης αυτό το μοντέλο. Δηλαδή, εγώ μόνο έτσι θα ικανοποιηθώ. Μάλιστα. Αν οι Έλληνες θέλουν να αλλάξουν νοοτροπία, θα πρέπει να το αποδείξουν. Για μένα πρέπει να το αποδεικνύεις. Αν δεν το αποδείξεις, καλύτερα κάνει κάτι άλλο. Μην το εμποδίζεις. Η δική μου άποψη είναι αυτή, έτσι. Δεν είπα να το κάνει. Ναι, ναι. Βέβαια, ακούω και είναι χαρά μου ότι ακούω πάλι Ισπανούς, Αργεντίνους, Ουρουγουάνους, παίκτες που θέλει. Και εύχομαι, κύριε Ρέβε, να έχετε την πλήρη στήριξη να κάνετε ξανά τον Άρη τεράστιο. Εύχομαι να γίνει αυτή η πραγματικότητα. Εγώ, βέβαια, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να πάρω ένα διαρκές εισιτήριο. Παραπάνω, βλέπεις, μεροκαματιάρης είμαι. Αυτά θα κάνω, αυτά μπορώ. Μάλιστα. Δεν είμαι ούτε εγώ, αλλά για τον Άρη αυτά είναι τα οικονομικά μου. Τζαμπατζής δεν ήμουν ποτέ. Φιλαράκια είχα στο σύλλογο που αγαπάω τον Άρη Θεσσαλονίκης. Το καφεδάκι μας και αυτά, τα καλαμπουράκια μας και αυτά θα γίνουν. Κάθε, τώρα, εγώ άλλα πράγματα δεν πρόκειται να κάνω. Δηλαδή με ανθρώπους που δημιουργήσαν τεράστια προβλήματα δεν πρόκειται να έχω επαφή. Κλείσα να αποκαλύψω το νέο τελικό πλάνο του Βασιλιάδη για την αναδιδάκτωση του πρωταθλήματος που δημοσιεύτηκε πριν λίγο. Πού είσαι, έλα. Να το πεις ότι ο Άρης θα έχει προβλήματα να βάλει τη λέξη Άρης με αστερίσκο. Να μην ανεβαίνει στη γάμα στη βήτα, να μην παίρνει αδειοτής, να παίρνει ο δημοσιογράφος Άρης Μάτσχας να βγαίνει και να μιλάει. Αυτός εδώ μπορεί να βγαίνει. τώρα εντάξει τώρα. Κοίταξε, Άρη Μάτσκα, θα μου βγάζεις αυτούς τους ποδοσφαιριστές με το όνομα που ζουν και να γελάμε. Άντε, κλείσε. Πήγες φορά σήμερα. Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Λοιπόν, διαβάζω το Σπόρο 24, ένα άρθρο του Πάνου Βόγλη. Αυτές οι μέρες, λέει, μετά από μπαράζ επαφών και διαβουλεύσεων, οι ομάδες και οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν δεχτεί το πλάνο Βασιλιάδη για ριζική αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος και τελικό στόχο τη δημιουργία τριών κατηγοριών με 12 ομάδες η κάθε μία. Super League 1, Super League 2, Football League, το σύνολο 36. Η μεταβατική σεζόν 18-19. Για να φτάσουμε, λέει, εκεί, πρέπει να υπάρξει μεταβατική σεζόν 18-19, αυτή που ξεκινάει σε δύο μήνες δηλαδή. Και εδώ έρχεται το βασικό κομμάτι των συζητήσεων που ξεκίνησαν μέρες τώρα και θα κορυφωθούν την επόμενη εβδομάδα με σκοπό τέλος Ιουνίου να περάσει το πλάνο και όλα να πάρουν το δρόμο τους. Υπάρχει ένα βασικό και ένα εναλλακτικό πλάνο. Το βασικό περιλαμβάνει τα εξής. 1. Την προσεχή σεζόν πρωτάθλημα Super League με τη συμμετοχή 16 ομάδων. 2. Στο πρωτάθλημα αυτό, μετά το πέρασμα κανονικής περίοδου των 30 αγωνιστικών, θα γίνουν play-off και play-out. 3. Play-off και play-out. Κανονική περίοδου, μάλιστα. Στα play-off θα συμμετάσχουν οι ομάδες από την πρώτη ως την έκτη θέση, με στόχο την ανάδειξη του πρωταθλητή και φυσικά τις ομάδες που θα βγουν στην Ευρώπη. Μόνο από αυτό, εμένα δεν μ' αρέσει. Τέσσερα. Μια ματιά το μπλέκει πολύ το πράγμα. 7η και 8η θέση ουσιαστικά σε οδηγούν σε πρόορες διακοπές. 5. Στα play-out για την αποφυγή του επιβασμού θα συμμετάσχουν οι ομάδες από την 9η ως την 14η θέση της κανονικής περίοδου. Σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα μένουν στη μεγάλη κατηγορία η πρώτη και η δεύτερη ομάδα, δηλαδή η 9η και η 10η τελικά. 6. Η 15η και η 16η ομάδα μαζί με τις υπόλοιπες 4, τρόπο την άσε παράδειγμα, υποβιβάζονται στη νέα κατηγορία που δημιουργείται, τη Super League 2. Πιο ελκυστικό πρωτάθλημα με 12 ομάδες, λέει. Συνοπτικά, λέει, το πρωτάθλημα 18-19 θα έχει 16 ομάδες. Στο τέλος του θα μείνουν 12, πιθανότητα 10 συν 2 που θα ανέβουν από τη Football League ή με κάποιο άλλο τρόπο και με αυτές τις 12 ομάδες θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα τη σεζόν 19-20. Με 2 γύρους για την ανάδειξη του πρωταθλητή και ευρωπαϊκών εισιτηρίων, play-off και play-out, συνολικά 32 μάτς. Θα δημιουργηθεί για τη σεζόν 19-20 η νέα κατηγορία Super League 2 με τη συμμετοχή 12 ομάδων. Ο πιο πιθανός συνδυασμός 6 συν 6, δηλαδή 6 ομάδες από τη Super League τη φετινή σεζόν και 6 από τη Football League. Μπορεί να αλλάξει ο συσχετισμός και να γίνει 4 συν 8. Παράλληλα θα υπάρχει και η Football League με τη συμμετοχή 12 ομάδων από τη σεζόν 19-20. Όπως να μαθαίνεις την προπαίδεια, ναι. Στόχος του πλάνου που εκπώνει ο Βασιλιάδης και τελικά πως όλα δείχνουν θα περάσει με το συγκεκριμένο φορμάτι να γίνει πιο εμπορικό, πιο ελκυστικό και συνάμα πιο καθαρό το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή θα γίνει πιο καθαρό το ελληνικό ποδόσφαιρο να βάλεις play-off και play-out. Και άντε τα play-out που και πάλι δεν πολύ συμφωνώ, πάει και έρχεται. Δηλαδή θα αναδεικνύεται ο πρωταθλητής μέσω play-off από την πρώτη μέχρι την έκτη θέση. Το μοντέλο της Κύπρου είναι αυτό. Αυτό πάνε να κάνει τώρα. Πάνω κάτι είναι στην Κύπρο. Δηλαδή το ποδόσφαιρο είναι, το βάζει το μπάσκετ μέσω ποδόσφαιρο. Ναι.
Δηλαδή αυτό το πράγμα το μισούσα πάντα από τα playoff. Δεν γίνεται ρε φίλε στο ποδόσφαιρο να υπάρχουν playoff. Κοίταξε, το κάνουν χώρες που δεν έχουν ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. Το εναλλακτικό πλάνο λέμε τις 20 ομάδες. Το εναλλακτικό θέλει τις ομάδες να αυξάνονται στις 20 για το Super League την προσεχή περίοδο. Με στόχο τελικά να μείνουν πάλι γνωστές 12 συν 12 συν 12 στο τέλος της περίοδου 18-19. Χωρίς play-off και play-out, αλλά προφανώς είναι μια μακρά κανονική περίοδο. Και αυτό το σχέδιο το εξετάζει η διοίκηση της Super League και θα ενημερώσει τις ομάδες. Κάτι απαραίτητο για να προχωρήσουν όλα αυτά είναι αυτό που ξεκαθάρισε ο Βασιλιάδης στη συνάντηση Τετάρτης με τα στελέχη της ΕΠΟ και της Super League. Δεν θα γίνει τίποτα εν κρυπτό, θα ενημερωθούν όλες οι ομάδες και μετά θα προχωρήσει ή όχι στην επόμενη φάση το σχέδιο. Η συνένεση είναι μονόδρομος εδώ και μεγάλο ρόλο θα παίξει με ήττα, για το Θεό, η στάση των τεσσάρων μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι πέντε οι μεγάλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου, κύριε Βόγλη. Καλά, και εσύ τώρα μην μπαίνει στα 5 και στα 6 και στα 10. Εντάξει, είναι πέντε οι μεγάλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου, δεν είναι τέσσερι. Ο καθένα θα πει για την ομάδα του, μην μπλέξει. Τον πελά μου. Εδώ ο Άρης πρέπει φίλε, να πάρει θέση και να πει. Καλά, τι απαραίτητο. Εμείς... Μα είναι, φίλε, είναι άτυπο χαρακτηρισμό, δεν είναι κάτι επίσημο. Ρε φίλε, στο χαρτί ήταν πριν πέσουμε. Που ήταν η βάση εμπορικότητα. Σε ποιο χαρτί. Ρε, στη Super League είχαν υπογράψει χαρτί ναι. Που έλεγε βάση εμπορικότητα. Οι πέντε πρώτε ομάδε πιο εμπορικέ είναι ο Ολυμπιακό, ο Παναθυνακό, η ΑΕΚ, ο Πάκ και ο Άρης. Ναι. Γι' αυτό είχε βγει τότε και το Big Five. Και μετά που έπεσε ο Άρης έγινε το Big Four. Αλλά τώρα ο Άρης επέστρεψε και είναι ξανά το Big Five. Μάλιστα. Εσύ δηλαδή, αν απλά ακούγεται πάλι ο όρος Big Five, θα είναι. Μα ρε φίλε, εγώ όλα καλά. Για το τυπικό δεν σου λέω ότι θα είναι όλα καλά, αλλά είναι για το τυπικό. Έχουν ξεχαστεί στην Αθήνα, μάλλον και κάτω. Λοιπόν, έχουν ξεχαστεί. Χρήματα μόνο με αναδιάρθρωση και κανόνες. Λένε, είναι σαφές πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να δώσει 30 εκατομμύρια ευρώ στους παράγοντες. Συν τα 30-40 της ΔΟΒΑ δεν δεχτούν τη συγκεκριμένη αναδιάρθρωση και φυσικά τους όρους λειτουργίας των πρωταθλημάτων. Η οικονομική διαφάνεια, επιτροπή που θα ελέγχει, που ξοδεύονται τα χρήματα, κινήσεις ουσίας για την αντιμετώπιση της βίας. Μια γενικότερη κάθαρση του προϊόντος σε αυτό το πλαίσιο, αναδιάρθρωση και αποδοχή των όρων που θέτει η κυβέρνηση, με σύμφωνη γνώμη της UEFA, θα προχωρήσουν όλα μαλά και θα εγκριθούν τα σχετικά κονδύλια. Πάντως, επειδή οι εξελίξεις έφνης είναι ραγδαίες, λόγω πίεσης χρόνου αναμένονται άμεσα ανακοινώσεις και δηλώσεις. Το βασικό πλάνο είναι αυτό που διαβάσατε, άρα ξέρουμε τι θα περιμένουμε και για το νέο πρωτάθλημα και για τα επόμενα χρόνια. Για μένα είναι λάθος να μπουν play-off. Είναι αλλίωση του πρωταθλήματος και είναι αλλίωση, για μένα είναι αλλίωση του ποδοσφαίρου να χρησιμοποιείται η διαδικασία των play-off. Ναι, δεν διαφωνώ. Το πρωτάθλημα, ρε φίλε, στο ποδόσφαιρο όπως το μάθαμε τόσα χρόνια είναι μία κούρσα 32-34 αγωνιστικών. 38. 38 ενίοτε. Που όποιος πάρει τις περισσότερες νίκες και τερματίσει πρώτος παίρνει το πρωτάθλημα. Όποιος, ο επόμενος αμέσως, ο δεύτερος, θα πάει πραγματικά Champions League. Ο άλλος θα πάει Europa League. Κουλουπού, κουλουπού και πάει λέγοντας. Το να βάλουμε τώρα σε play, τη διαδικασία των play-off. Για να έχουμε τώρα, πρόσεξε. Το όλο θέμα για το τέλος και τι γίνεται. Εξτρά παιχνίδια, εξτρά τηλεοπτικά. Ναι, εννοείται, φυσικά. Εντάξει, έτσι πάει. Αλλά μιλάμε για αλλίωση πρωταθλήματος. Δηλαδή, κάποιος μπορεί με το σπαθί του συγκανονική διάρκεια να τερματίσει πρώτος και να έρθει ο έκτος ή ο πέμπτος και να του πάρει το πρωτάθλημα. Κάτσε ρε φίλε, αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Αυτό είναι ποιος είπε ρε φίλε ότι έχουμε. Εσύ πιστεύεις ότι στην Ελλάδα έχουμε ποδόσφαιρο. Μπασταρδεύουμε τώρα και το κάνουν και σε άλλες χώρες. Δεν λέω ότι είναι μόνο η Ελλάδα. Μπασταρδεύουμε τώρα. Το ποδόσφαιρο με τον μπάσκετ και το κάνει και η Κύπρος αυτό που από όλοι δεν χαμπαριάζει βέβαια και το κάνει όμως και στην Ολλανδία δεν έχει. Ναι, στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, σε αρκετές χώρες έχει πλέον το play-out. Δηλαδή τώρα αυτό είναι μπάσκετ. Κοίταξε, φέτος το βάλανε και οι Γάλλοι και που είναι προηγμένοι. Play-off για τον πρωταθλητή, ρε Θανάση. Όχι, για τον πρωταθλητή. Όχι, αυτό σου λέω. Όχι. Να βγάλει play-off για τον πρωταθλητή. Βγάλαν και οι Γάλλοι τα τελευταία χρόνια play-off και play-out και για άνοδο παραμονή και για τέτοιο. Όχι για τον πρωταθλητή. Όχι εδώ πρωταθλητή. Αυτό σου λέει. Είναι ο πρώτο. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Και έχει απευθεία άνοδο. Οι πρώτοι δύο ανεβαίνουν αυτόματα από την Β' στην Α. Ναι, γεια σα, γεια σα. Α, και ο Θανάση, εξαίρετο. Πώ τα ακούτε εσεί όλα αυτά, κύριε Θανάση, συμφωνείτε? Δεν είναι ένα μπαστάρδεμα του πρωταθλητή. Για να κάνω λίγο το συνήγορο, το διαβό θα ήθελα playoff. Ναι, προ τα κάτω θα ήθελα playoff. Ναι, φιλαλό για το πρωταθλητή. Ναι, θα αλλοιώσει τη φύση του ποδοσφαίρου. Υπάρχει όμω. Υπάρχει όμως, περίμενε. Υπάρχει όμως και η ιδιομορφία. Να μην πάρουμε τη βρωμιά στη μέση, να πάρουμε την κανονικότητα. Η κανονικότητα είναι ότι έχει play-off νομίζω η Ολλανδία. Play-off έχει η Σκωτία. Play-off έχει το Βέλγιο. Χώρες πληθυσμιακά σαν την Ελλάδα. Καλά, play-off και η Αγγλία έχει, έτσι που είναι ό,τι πιο σωστά δομημένο υπάρχει σαν πρωτάθλημα. Ναι, στην... Στην Champions, ναι. Για να ανέβουν στην Α, ανεβαίνουν απευθείας οι δύο πρώτοι και οι άλλοι παίζουν play-off. Ναι. Δεν είναι καλό εκείνο. Καλό είναι, εντάξει. Μα κοίταξε και το ποδόσφαιρο business, εσύ. Χρειάζονται περισσότερα παιχνίδια, να τα δείχνει πιο πολύ η τηλεόραση κτλ. Πάρε, πάμε λίγο παρακάτω. Στη δικιά μας τη χώρα που κανονικά όπως αυτές τις χώρες
να γίνουν play-off. Εδώ όμως στη χώρα θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν play-off γιατί είναι βρώμικη χώρα. Δηλαδή, ξέρει ο Ατρόμητος ότι ποτέ δεν θα πάρει το πρωτάθλημα. Όπως το ξέρει και ο Πανιόνιος, το ξέρει και η Ξάνθη, το ξέρει και ο Αστέρας Τρίπολης. Και από εκεί ξεκινάει όλα. Ξέρουμε ότι στη χώρα αυτή δεν δικαιούται να πάρουν άλλη πρωτάθλημα πριν οι συγκεκριμένοι ομάδες. Οι συγκεκριμένες ομάδες. Αυτό είναι δεδομένο σε αυτή τη χώρα. Δυστυχώς, για να ελπίζει η δικιά μου η ομάδα για να πάρει, ο Ηρακλής για να πάρει, η Λάρισα για να πάρει, τα play-off είναι μια διέξοδος. Αν προσέξατε, είπα τον Άρη, τον Ηρακλή, τη Λάρισα, έτσι, δεν είπα, ας πούμε, τον, όπως είπα, ο Πανιόνιος όχι, ο Ατρόμητος όχι, γιατί θεωρώ ότι είναι διαφορετικά τα μεγέθη των ομάδων. Ότι εάν αυτές οι ομάδες της λεγόμενης δεύτερης ταχύτητας που είμαστε εμείς έχουν κάποια ελπίδα μόνο μέσω play-off. Σε διαφορετική περίπτωση όχι. Γιατί. Εξηγώ το γιατί τώρα. Η ΑΕΚ έχει τα 2-3 υποκαταστήματα. Ο Παναθηναϊκός τα δικά του. Ο Ολυμπιακός τα δικά του. Και μετά από την είσοδο του κ. Σαββίδη έχουμε και τον ΠΑΟΚ με τα δικά του. Ο Ηρακλής ή ο Άρης. Η Λάρισα δεν θεωρώ ότι μπορεί να έχουν υποκαταστήματα ή έχουν υποκαταστήματα. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Αλλά ότι δεν έχουν, σίγουρα δεν έχουν. Και μπράβο. Λογικά, λοιπόν, επίσης δεν θα έχουν και μελλοντικά. Μπράβο. Πάμε λοιπόν στο παρακάτω. Εγώ είδα ότι η ομάδα μου στη Γάμα Εθνική και στη Β' Εθνική, για να το πούμε ξεκάθαρα, ένα ματ στη Γάμα Εθνική, το 1-5 μέσα στα γεννητά την πρώτη χρονιά της Τρίτης Εθνικής, το πήρε γιατί είχαμε καλές σχέσεις. Στα άλλα όλα μας φάξαν όπου παίζαμε. Ναι ή όχι? Τώρα για λίγο βγήκε ο Νίκος έξω, είχε ένα τηλεφώνημα. Ναι, από... δεν πειράζει. Λοιπόν, θα σου πω το εξής, ναι, αγόρι μου. Ναι, ναι, τα play-off, ναι. Βέβαια θα πρέπει οπωσδήποτε και η κανονική περίοδο να έχει τον... πώς το λένε, να έχει το... τη σημασία της. Να παίζει ρόλο η βαθμολογία, ναι, ναι, να μην είναι, ξέρω εγώ... να έχει τη χρησιμότητά της. Ο πρώτος, έτσι, βεβαίως το δέχομαι, ο πρώτος μπορεί να έκανε και 10-15 βαθμούς παραπάνω από τον έκτο, ας πούμε. Ναι ρε φίλε, θα έχει την αναλογία του, ας πούμε, είτε σε βαθμούς είτε σε οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορεί δηλαδή να πάει όπως στο μπάσκετ για στις νίκες, στις τρεις νίκες, ναι, στις δύο νίκες για να προχωράσει, παραδείγματος χάρη. Πρέπει να βρουν έναν τρόπο. Ναι, είναι άδικο, είναι άδικο. Για να λιγοστέψει η βρωμιά που υπάρχει στη χώρα αυτή. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Για το ότι θα γίνει πιο καθαρό το πρωτάθλημα, εγώ διαφωνώ. Δηλαδή, γιατί να γίνει πιο καθαρό αν υπάρχουν play-off? Ότι θα γίνει πιο ανταγωνιστικό, συμφωνώ. Γιατί ο τερματοφύλακας, παράδειγμα του Λεβαδιακού, δεν θα το συμφέρει να πέσει η ομάδα του στην κάτω κατηγορία, γιατί θα χάσει το καλό του στο συμβόλαιο, ενώ θα είναι στην αλφα κατηγορία. Ναι. Καλά, το παράδειγμα είναι ατυχές, γιατί ο Λεβαδιακός ως γνωστόν δεν πέφτει. Τυχαία, είπα αυτό το τυχαίο παράδειγμα ήταν ατυχέστατο. Λεβαδιακός είσαι. Δεν πέφτεις. Είναι με wild card, είναι, παίζει στην αλφα κατηγορία. Ζωή να έχει ο άνθρωπος. Ζωή να έχει ο άνθρωπος. Όταν θα αποσυρθεί ο άνθρωπος, συγκεκριμένη ομάδα θα βρεθεί εκεί που βρέθηκε. Α, καλά, εντάξει, τι θα εμφανιστεί, θα εμφανιστεί. Εκεί που βρέθηκαν και όλοι οι άλλοι, και το ξέρουν όλοι, έτσι. Και ήδη το ξέρουν. Αυτοί που είναι στην ομάδα, δηλαδή. Λοιπόν, είπα τυχαίωμα. Ο συγκεκριμένος λοιπόν θα πρέπει να μείνει η ομάδα στην αλφαεθνική για να έχει ένα καλύτερο συμβόλαιο, έτσι, για να έχει καλύτερες προοπτικές για τον ίδιο. Σε διαφορετική περίπτωση, όταν είναι 16 ομάδες και πέφτουν παράδειγμα οι δύο, όπως καταλαβαίνεις είναι 7-8 ομάδες που το συμμαζεύουν εκεί το πράγμα και μπορεί να γίνεται, ξέρεις, του κουτρούλιο γάμος. Όλα σχετικά είναι, ξέρω τι να πω. Όχι, αυτό το βλέπουμε χρόνια. Ναι, έτσι, ναι, φαίνεται αυτό. Ναι, όπως και να το κάνουμε. Τι να σου πω. Ομολογώ ότι δεν μπορώ να συμμετέχω πολύ ζεστά στη συζήτηση που πας να κάνεις και πολύ καλά, πολύ ορθώς πας να ανοίξεις τη συζήτηση. Γιατί εγώ ως Ηρακλειδέας κιόλας έχω έναν επιπλέον λόγο να είμαι ιδιαίτερα στραβωμένος, παύλα ξενερωμένος με αυτό που λέγεται ελληνικό πρωτάθλημα. Μην νομίζει
νιώθεις ότι μπορείς. Καλά, ναι, κοντά είμαστε. Ναι, όντως, όντως. Αφού βλέπεις τι γίνεται τώρα, ξαφνικά βλέπεις, ας πούμε, την ανισότητα που υπάρχει. Καλά τώρα, με εντάξει. Με το κομματία της Αθήνας, έτσι. Ναι. Επειδή εκεί έχουμε, ας πούμε, 100 πελάτες. Κίνησαν φέτος γη και ουρανό για να μείνει ο Παναθηναϊκός στην κατηγορία. Ναι, που δεν έχω κάτι με τον Παναθηναϊκό, έτσι, αλλά ναι, εντάξει, δεν πάει. Έχω ακούσει την αθλητική είδηση ότι πρέπει να πληρώσουν σε ένα ξένο τους παίκτη 310.000 ευρώ. Ναι. Αν δεν τα πληρώσουν, λέει, υποβιβάζονται. Πώς υποβιβάζονται. Γιατί? Αφού δεν υποβιβάζεται. Δεν πήρε. Α, ναι. Άλλο αυτό. Ναι. Τι άλλο αυτό. Τι θα έπρεπε να συμβεί. Τι θα έπρεπε να συμβεί, λέμε τώρα. Όχι, όχι. Η είδηση είναι καθαρή και συγκεκριμένη. Και το λέει το Ιέρα Σπορ συγκεκριμένα. Ναι, τι λέει, ότι τι λέει. Πρέπει να πληρώσουν. Ο Εμποκού είναι ποιος. Ναι. 310.000 ευρώ. Εάν δεν καταφέρουν να κάνουν διακονονισμό ή να τον ξεχρεώσουν, που ζητάει αυτός, υποβιβάζονται, θα υποβιβαστεί η ομάδα. Κινδυνεύει, λέει, με υποβιβασμό. Και λέω, αυτό δεν το ξεπεράσανε με με όλη αυτή την ιστορία. Απαγόρευση μεταγραφών, μείον 6 και τέτοια. Ναι, προφανώς το ξεπεράσανε. Ναι, εγώ μείνει στο ότι ο Παναθηναϊκός θα παίζει και του χρόνου στη Super League. Απλά θα παίζει με μείον 6 και χωρίς μεταγραφές. Ναι. Μα και πώς λέει αυτή την είδηση. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω, τι να σου πω. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω. Εγώ ξέρεις που τρελαίνομαι με το συγκεκριμένο παράδειγμα τώρα και παραπάνω, επειδή μας ακούνε ενδεχομένως και φίλοι του Παναθηναϊκού, δεν τα έχουμε τον Παναθηναϊκό σαν ιδέα κτλ. Σαν το τριφύλι και την πράσινη φανέλα. Αλλά εμένα με τρελαίνει αυτό που άκουσα από επίσημα χείλη πολλές φορές τους τελευταίους μήνες, ότι το ελληνικό πρωτάθλημα έχει ανάγκη τον Παναθηναϊκό. Δεν γίνεται να παιχτεί σούπερ λίγκ στον Παναθηναϊκό. Και λέω, κάτσε ρε φίλε, το σκοτσέζικο πρωτάθλημα. Που είναι ακόμα πιο του πεταματού. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Οι Rangers, η οποία είναι ο πρώτος σύλλογος σε τίτλους, ασχέτως αν είναι κάτι κυπελάκια και σκοτία, Challenge Cup και League Cup σκοτία, είναι ομάδα, ο σύλλογος με τους πιο πολλούς τίτλους στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Και η Σκωτία που έχει ένα πρωτάθλημα ακόμα πιο υποδέστερο από το ελληνικό, υποβίβασε την Rangers μέγεθος, το οποίο δεν έχει η Ελλάδα το ποδοσφαιρικό μέγεθος, στην τέταρτη κατηγορία λόγω ατασταλιών, οικονομικών προβλημάτων κτλ. Και βγαίνει τώρα ο Έλληνας παράγοντας να μου πει ότι ξέρεις, δεν γίνεται να παίξουμε του χρόνου χωρίς τον Παναθηναϊκό. Τι λέει, ρε φίλε, σοβαρά μιλάς. Ναι, δηλαδή τους νόμους δεν τους έχουμε και τους κανονισμούς. Αυτό είναι που έχει αυτή η νοοτροπία συνονόματε. Είναι η αιτία που η χώρα βρίσκεται εδώ που βρίσκεται. Έτσι. Περνάει αυτά που περνάει, θα συνεχίσει να περνάει αυτά που περνάει και δυστυχώς δεν θα ζούμε, αλλά η χώρα αυτή κάποια στιγμή δεν θα υπάρχει κιόλα. Γι' αυτό το λόγο. Γιατί οι άνθρωποι που κατοικούμε σε αυτή τη χώρα, εμείς που λέμε ότι είμαστε τι είμαστε, εγώ το πιστεύω μέσα άχρηστη. Γιατί σε μεγάλο βαθμό. Δεν μπορείς να τα λες αυτά τα πράγματα. Δηλαδή είναι αφύσικο. Δηλαδή τώρα ο φίλαθλος της συγκεκριμένης ομάδος, έτσι, θα πρέπει να είναι ο καλός ο φίλαθλος, δεν θα πρέπει να βρίζει στο γήπεδο και θα πρέπει να είναι η χαρά του παιχνιδιού. Να είναι ο Χαχανούλης. Μην θα πρέπει να είμαστε οι Χαχανούλιδες. Αυτοί δηλαδή δεν υποβιβάζονται γιατί του λένε Παναθηναϊκός, έχουμε πολλούς ψήφους, έχουμε εκείνο ναι, τώρα. Ναι. Εκεί γιατί παίζουμε τώρα. Έλατε. Γιατί ο πρώτος δεύτερος. Ακριβώς. Και δεν είμαι εγώ έκτος. Άμα να βάλουμε κάτω τα χαρτιά, τα budget, την ιστορία πότε ιδρύθηκες, πόσο κόσμο έχεις κτλ. Να μην παίζουν καν. Όταν παίζουμε στη δικιά μου την έδρα, εγώ θα πρέπει να είμαι καλός και να μην το βρίσω. Να μην έχω το αίσθημα της αδικίας, ρε παιδί μου, εγώ μέσα. Ναι. Όχι. Εγώ θα πρέπει να είμαι στο ποδόσφαιρο. Που με λασάρουν αυτοί. Το καλό το άθλημα του ποδοσφαίρου. Η γιορτή του ποδοσφαίρου, ναι. Για το καλό του αθλήματος κτλ. Ναι, 49 Ολυμπιακός, 50 Ολυμπιακός, 51 Ολυμπιακός. Ναι. Είναι αυτό που λες, είναι πρόβλημα της Ελλάδας γενικότερα που αφορά τους κατοίκους, την οτροπία του μέσου νεοέλληνα. Γιατί ο νεοέλληνας με τον αρχαίο Έλληνα απέχει παρασάγκαση σε καμία σχέση. Απλά κατοικούμε στα ίδια εδάφη. Ναι, δεν μας συνδέει τίποτα άλλο. Αυτό το πρωτάθλημα θέλουν. Βέβαια, εντάξει, σε αυτό θα συμμετάσχουν όλοι. Αλλά ρε παιδί μου, αυτό το αίσθημα της αδικίας, πώς μπορεί να το ξεπεράσει. Δεν ξεπερνιέται. Ή σταματάς να ασχολείσαι με την μπάλα, με τον αθλητισμό γενικότερα, κόβεις το γήπεδο, κόβεις τα αθλητικά ραδιόφωνα, κόβεις τις αθλητικές εφημερίδες κτλ. Ή αν συνεχίσεις να ασχολείσαι σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, αυτό το αίσθημα δεν ξεπερνιέται.
πάντα θα το έχεις μέσα σου να σιγοβράζει. Και μετά επαφείται στον χαρακτήρα του ανθρώπου. Λάζει που εγώ, που και σε μένα σιγοβράζει μέσα. Λοιπόν, απλά είμαι, ρε παιδί μου, από τη φύση μου ήρεμος χαρακτήρας. Αν δεν ήμουν τόσο ήρεμος, μπορεί και εγώ να τα έκανα γιάμπαλο. Λέει, πήγαινε στο γήπο και κυριολέγγυα σου να τα σπάγα. Αλλά δεν, συγκρατιούμε. Άλλος δεν μπορεί να συγκριτηθεί. Μιλάνε για τη κοινωνία, ότι η βία είναι κοινωνικό φαινόμενο. Ναι. Σε μένα το 55 δεν είναι κοινωνικό φαινόμενο. Εμένα η βία για μένα είναι, ας πούμε, στον αθλητισμό είναι αθλητική. Όταν με προκαλεί αυτός που παίζει, αυτός που στηρίζει, αυτός που δικάζει και αυτός που φτιάχνει όλο αυτό που φτιάχνει. Γιατί δεν δίνει και σε μένα το δικαίωμα, που αν και είμαι ασθενέστερος, να πετύχω κάτι καλύτερο, ναι, που μπορώ να το πετύχω. Κατάλαβες τι εννοώ. Έτσι είναι. Καταρχήν, δεν αφήνει εμένα ελεύθερο. Είναι νόμος της φύσης. Όπου υπάρχει δράση, υπάρχει και αντίδραση. Μπράβο. Άρα εγώ θα είμαι πάντα ο κακός, αλλά εκείνος επειδή ναι, είδες πως παρουσιάζεται μετά το σύστημα, εσένα θα είσαι πάντα ο κακός, ο αλήτης, ο... Ναι. Χωρίς να λέμε φυσικά ότι η βία καλώς υπάρχει και τα λοιπά, αλλά ναι, είναι κάποια πράγματα... κάποια πράγματα... Όχι, συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται ο άλλος να κοιτάει να σώζει με νόμους τον Παναθηναϊκό, αλλά εσύ επειδή βρέθηκες εσύ και ζητάς τώρα τη βοήθεια του αυτονού, σου λέει όχι, δεν γίνεται. Ενώ πριν ένα χρόνο για μια άλλη ομάδα έγινε. Ρε φίλε, τώρα να σου πω κάτι, άντε και λέμε για τον Παναθηναϊκό. Ρε φίλε, εδώ την Παναχαϊκή ρε σε βγάλαν καθάρι. Επειδή έχει τα κονέ, έτσι. Δηλαδή είναι αυτό, σε αυτή τη χώρα το αλυσβερίσι και το μέσο, όχι απλά πάει σύννεφο. Βρίσκεται παντού. Όταν έπεσε ο Άρης στην Τρίτη, η Εθνική ήταν η τελευταία χρονιά μαζί με τον Όφη που λέμε να πέσουμε, να προλάβουμε, να γλιτώσουμε, γιατί μετά το 50% των χρεών θα είναι σε βάρος μας. Ήταν η τελευταία χρονιά που θα λειτουργούσε ο παλιός ο νόμος, γιατί μετά ο Κοντονής έκανε τον καινούριο νόμο. Και με τον καινούριο νόμο, τι κάνανε στην Παναχαϊκή? Που δεν έχουμε τίποτα με την Παναχαϊκή. Ναι, ρε, ναι, εντάξει, τι να έχουμε. Τι κάνανε με την Παναχαϊκή? Τι κάνουν τώρα με το Παναθηναϊκό? Τελικά, ποιος νόμος? Δεν η υπάρχουν ανομία. Ναι. Ή μάλλον υπάρχουν νόμοι απλά για να υπάρχουν. Ναι. Και η εφαρμόζονται ανομία κατά το δοκούν. Μια έτσι, μια γιουβέτσι. Όπως θέλουν. Ναι. Όπως θέλουν. Ή από εδώ ή από εκεί. Βρωμιά και δυσοδεία. Έτσι, ναι, έτσι. Στη χώρα αυτή. Τίποτα άλλο. Και η πρώτη κατηγορία που ας πούμε, μπορεί να λένε για τους πολιτικούς, για μένα είναι ότι έχει σχέση με τη δικαιοσύνη, από εκεί ξεκινάει και μετά πάνω στους πολιτικούς. Όχι, εγώ το έχω πει πολλές φορές και στο μικρόφωνο, δεν έχω. Αυτό που λένε πολλοί, δηλαδή έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, όχι, εγώ δεν έχω. Όχι, δεν υπάρχει. Ναι. Καμία. Εντάξει, προφανώς δεν είναι σε απόλυτο βαθμό. Προφανώς υπάρχουν και καλοί δικαστές και καλοί δικηγόροι. Αλλά ναι, αυτό που ακούω πολλούς, παιδί μου, ότι λένε, παιδί μου, έτσι με μεγάλη βεβαιότητα, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Πώς έχεις, φίλε, απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, όταν έχουν βγει τέτοιες αποφάσεις εκτρώματα κατά καιρούς σε διάφορα επίπεδα, έτσι? Πολιτικά, οικονομικά, αθλητικά και βάλε. Είχα πει κάτι το απόγευμα στον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Βλέπω τον Ολυμπιακό να υποχωρεί και του εξήγησα ότι είναι πολιτικό το θέμα που υποχωρεί. Λόγω του προβλήματος του που έχει ο πρόεδρος. Ναι, ναι, ναι. Κάτε λίγο στην άκρη τώρα εσύ. Άμπραβο, ναι, ναι. Κάνε λίγο την κακαμούκα. Ναι, άσε τα δύο τα παιδιά τα ποντιακά εκεί. Υποχώρησες λιγάκι. Να περάσουν λίγο τα χρόνια, να γίνει, ξέρω εγώ, να ξεχαστεί το πρόβλημα. Και όταν επιστρέψουν οι άλλοι, ξαναβγαίνει στην πιάτσα. Τα δικαστικά να προχωρήσουν λίγο, να ξεχαστούν. Άστο λίγο, ρε παιδί μου, εσύ. Γιατί μη μου πεις ότι ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για να παίξει ένα μήνα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Όχι, εντάξει, ναι, ναι, είναι ο Ολυμπιακός. Θα περάσει κάποια χρόνια λίγα, λογικά θα περάσει έτσι λίγο στο μούχτι. Κάτσε λίγο πίσω. Είναι καθαρά πολιτικό το θέμα για μένα. Όσοι δεν το καταλαβαίνουν, εντάξει, από εκεί και πέρα να κάνουν. Καθένας όπως αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό είναι. Μάλιστα. Απόφαση του κυρίου Μελισανίδη για τα θέματα της δουλειάς του, ξέρεις τι εννοώ για την εμπορία των καυσίμων, μετά από 2012 βγήκε απόφαση για κάτι που έγινε τη δεκαετία του 90 σε αυτή τη χώρα. Ναι. Αλλά εμείς πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Ε? Ναι. Εντάξει. Όσοι την έχουν, ας την έχουν. Προσέχουμε πως μιλάμε, γιατί στο τέλος θα πρέπει να αποδεικνύουμε ότι δεν είμαι λιοντάρι, δεν είμαι ελέφαντας, είμαι ένας άνθρωπος. Ναι. Πώς είσαι άνθρωπος, θα σου πει, αν πας στη δικαιοσύνη. Όχι, πραγματικά απορώ όταν τους ακούω να το λένε.
Μάλλον θέλουν, το λένε για να πείσουν και τον εαυτό τους. Δεν μπορώ να δώσω μια άλλη εξήγηση. Δεν μου λες. Θα το επαναφέρω, γιατί για μένα αυτά είναι τα ρεζουμέ όλων των υποθέσεων. Κάποιος πρόεδρος του ΟΦΗ έκοψε και τιμολόγιο προοχής υπηρεσιών. Α, ναι, για ένα ταξίδι που την μεταφορά του Αιγινιακού. Ποιο ήταν, του Αιγινιακού νομίζω, ε. Αιγινιακού ήταν. Αιγινιακού για να πάει στην Κρήτη. Έκοψε τιμολόγιο, ρε παιδί, περίμενε τώρα. Θέλουν να, και λένε για αποδείξεις. Εδώ υπάρχει τιμολόγιο, ρε φίλε. Θα επένδυει δικαιοσύνη. Όχι. Αλλά όταν ο αρχηγός των δικηγόρων στην Ελλάδα και πρόεδρος πάει. Θανάση μου, επειδή μόλις κλείσαμε Νέα Υόρκη και κλείσαμε να πούμε το ρεπορτάζ για τη συνάντηση που ολοκληρώθηκε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Ο πρόεδρος, συγγνώμη, της Νέας, αυτός της, πώς το λένε, ο πρόεδρος των δικηγόρων, τη Δευτέρα είπε έτσι και την Τρίτη είπε γιουβέτσι. Άντε να ακούσουμε τα νέα. Άντε, καλό βράδυ. Καλό λοιπόν, βράδυ. Ολοκληρώθηκε η συνάντηση στη Νέα Υόρκη πριν από λίγο. Έγινε μια πρόταση στον Θόδωρο Καρυπίδη, την οποία απέρριψε. Κάτσε να φέρω τον μπλοκάκι μου γιατί το έχω σημειώσει. Ωραία, φίλε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εντάξει, δηλαδή, τι ζούμε. Αύριο ξεκινάει Μουντιάλ και μας έχει φάει την ψυχή με τον Νίκ Σακίεβιτς και τον Πιτ Παπαδόπουλο. Λοιπόν. Πιτ λέει, όχι, Τόμ. Λοιπόν. Τόμ Τόμσκ. Η πρόταση που έγινε στο Θόδωρο Καρυπίδη είναι 4 εκατομμύρια σε βάθος 8 ετίας, συν 200.000 ευρώ εξτρά κάθε χρόνο σε περίπτωση που η ομάδα θα βγει στην Ευρώπη. Μένς με μαύρα. Champions League, κάτσε, μιλάω σοβαρά τώρα, περίμενε. Με Champions League ή Europa League. Λοιπόν, για το 90% των μετοχών, προσέξτε, όχι για να μπουν ο συμπαίκτης. Για ξαναπέζω τα νούμερα γιατί... 4 εκατομμύρια για 8, ναι. Σε βάθος 8 ετίας. Συν κάθε χρόνο 200.000 ευρώ εξτρά μπόνους, ναι, στον Καρυπίδη, στο λογαριασμό της περίπτωση που θα βγαίνει η Ευρώπη στο διάστημα των 8 χρόνων. Λοιπόν, και ξαναλέω, για το 90% των μετοχών. Ο Καρυπίδης, το συζήτησαν για αρκετή ώρα. Ο Καρυπίδης καταρχήν πόσες μετοχές είναι. Αρνητικά το 90%. Το 10% είναι τεραστέχνη. Ναι. Λοιπόν. Άρα για όλο το ποσοστό του. Ναι, ναι, για να πάρουν την ομάδα αυτή στα χέρια τους. Ναι. Και είπαν ότι 5 εκατομμύρια ευρώ θα βάζανε στο φετινό μπάτζετ. Συν τα όποια έσοδα υπάρχουν. Ο Θόδωρος Καρυπίδης, η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι απάντησε αρνητικά στη συγκεκριμένη πρόταση. Και ότι. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει το τηλεφώνιο το οποίο έκανα εγώ οι αριθμοί. Από την ΠΑΕ στα καπάκια λίγο αργότερα μας είπαν ότι ολοκληρώθηκε η συνάντηση, απάντησε αρνητικά. Καθώς την έκλεινε ο Καρυπίδης μη συμφέρουσα. Και συμφώνησαν απλά για την επέκταση της χορηγίας για ένα χρόνο ακόμη. Με σχεδόν διπλάσιο τίμημα. Δηλαδή μια χορηγία πάνω κάτω, αν βάλουμε αυτή που πήρε ο Άρης φέτος τον κύριο Παπαδόπουλο, που θα είναι περίπου κοντά στις 500.000 ευρώ σίγουρα. Η χορηγία, χορηγία της εταιρείας του Τόμ Παπαδόπουλου, στον Άρη. Η οποία τι εταιρεία είναι? Μάρμαρα. Μάρμαρα. Η Κολονιάλ. Λοιπόν, είναι πόσο κοντά στις 500.000 ευρώ, λοιπόν. Άρα γυρνάει ο Καρυπίδης. Επιστρέφει. Ναι, θα προσπαθήσουμε να... Δεν υπάρχει νέο ραντεβού, δηλαδή. Δεν το αφήσανε το πάλι σε νέο ραντεβού. Τους είπε όχι και τελείωσε. Θα δούμε. Ψάχνουμε τώρα να επικοινωνήσουμε λίγο πάλι. Και θα δούμε. Υπάρχει και ενημέρωση επίσημα από την ΠΑΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα μου δώσει λίγο χρόνο να βγω πάλι έξω, να κλείσει την εκπομπή. Μα, τελειώνει η εκπομπή. Ναι, και αν προκύψει κάτι νεότερο, θα ενημερώσουμε στην εκπομπή. Δεν μου λες, θες να μου δώσει το τηλέφωνο του Παπαδόπουλου της Αγίας, να τα στείλω προς Ηρακλή μεριά. Υπάρχει και γίνει καλά θεματάκι και βρεθούμε. Ναι, μπορεί, γιατί αλλιώς δεν βλέπω να υπάρχει φως στο τούνελ της Αγγελικής Νικολούλη. Λοιπόν, σιγά σιγά να κλείσουμε. Με αυτά και με αυτά δεν μιλήσαμε καθόλου για Μουντιάλ. Εντάξει, εδώ απλά να ενημερώσουμε ότι τελικά στην Ισπανία, όπου έγινε ένα πολύ, όχι μικρό μπάχαλο που λέμε, ένα πολύ μεγάλο μπάχαλο, λέει Γκοτζάμ Ισπανία, δύο μέρες πριν την πρεμιέρα της στο Μουντιάλ, απέλυσε τον προπονητή της, τον Λεπετέγκη, ο οποίος μια μέρα πριν τον είχε ανακοινώσει η Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ισπανή διεθνής, με πρώτο και καλύτερο τον αρχηγό, τον Σέρχιο Ράμος, ήθελε οπωσδήποτε να τον κρατήσει στην ομάδα. Εντάξει, θα τον έχει και τον Γλίφ και λιγάκι, θα τον έχει στη Ρεάλ σε λίγους μήνες. Αλλά ο πρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας ήταν ανένοτος, ο Λουίς Ρουμπιάλες, τον απέλυσε το Λοπετέγκη και λίγες ώρες αργότερα ανακοίνωσε ότι το πόστο του Ομοσπονδιακού Προπονητή, προφανώς υπηρεσιακού Ομοσπονδιακού Προπονητή, αναλαμβάνει ο Φερνάντο Ιέρο, ο άλλοτε αρχηγός
της Real Madrid's. Άρα με ιέρο στον πάγκο Ισπανία την Παρασκευή το βράδυ απέναντι στην Πορτογαλία του Φερναντάο. Και ήταν μια εξέλιξη που οδήγησε και σε πολλές, σχεδόν σε όλες τις θεματικές εταιρείες, να πέσει αισθητά ο άσος της Πορτογαλίας που ήταν κοντά στο 4,5, πλέον παίζεται κοντά στο 4, σε κάποιες έπεσε και κάτω από το 4. Εντάξει, παραμένει βέβαια μια ελκυστική απόδοση, γιατί η Πορτογαλία και η Ισπανία δεν τις χωρίζουν τόσα πολλά πλέον για να πληρώνει πάνω από 4 μονάδες ο άσος των Πορτογάλων. Πάντως οι Ισπανοί ξεκινάνε, όχι απλά δεν ξεκινάνε ιδανικά, ξεκινάνε με τους χειρότερους δυνατούς Ιωνούς το 21ο Παγκόσμιο Κύπελλο. Για να δούμε αν θα τους επηρεάσει και στο αγωνιστικό κομμάτι. Μιλάμε για μια ομάδα που ούτως ή άλλως είχε πολλά εσωτερικά θέματα. Ας πούμε, ο Ράμος με τον Πικέ, που θα είναι το βασικό αμυντικό δίδυμο, το βασικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Είναι γνωστό ότι εδώ και πολλά χρόνια δεν έχουν τις καλύτερες των σχέσεων. Ο ένας βρίζει τον άλλον και σε social media και με συνθήματα κτλ. Είναι αυτή η κόντρα Καταλανών Μαδριλένων. Να δούμε πού θα οδηγήσει. Λοιπόν, τώρα για το Μουντιάλ. Δεν προλάβουμε να πούμε και τα. Να σας πω εγώ τα μακροχρόνια τα οποία έπαιξα. Ας τα πω έτσι εντάχει. Αύριο μέχρι την σέντρα του αγώνα στις 6 είναι και η τελευταία προθεσμία. Εντάξει, βέβαια με το πέρας κάθε αγωνιστικής θα ξανανοίγουν τα μακροχρόνια με νέες αποδόσεις φυσικά. Αλλά όποιος θέλει να παίξει ένα μακροχρόνιο στοίχημα και δεν το έχει πράξει μέχρι αύριο τις 6 παρά που είναι η σέντρα του Ρωσία-Σαουδική Αραβία, θα είναι διαθέσιμα. Εγώ προσωπικά πόνταρα σε νικητή, δεν έβαλα τίποτα. Πόνταρα σε δύο πρώτους σκόρερ τουρνουά, στον Γκρισμάν με απόδοση 13 και στον Νεϊμάρ με απόδοση 11,5. Εντάξει, το 11 έπεσε σήμερα, εντάξει, μικρή διαφορά τη 11,5 τη 11. Θεωρώ ότι είναι δύο παίκτες που έχουν όλο το πακέτο που χρειάζεται σε θεωρητικό πάντα επίπεδο να έχει ένας παίκτης για να βγει πρώτος σκόρερ σε Μουντιάλ. Εδώ ο Παπαδόπουλος έφυγε, μας άφησε και την πόρτα ανοιχτή και φωνάζει απ' έξω. Μισό λεπτάκι. Παπαδόπουλος, στο σπίτι σου πόρτα δεν. Αυτά δεν γίνονται ούτε στους Μάο Μάο, που έλεγε και ο Μελισσάνιδης. Πόντρα τον Μέση για χρυσή μπάλα. Είναι στοίχημα που δεν το έχει ο ΠΑΠ, αλλά το έχουν όλοι οι υπόλοιποι book. Λέει για τον MVP του τουρνουά. Ο Μέση, ο οποίος είχε πάρει αυτό τον τίτλο και στο προηγούμενο Μουντιάλ του 2014, παρά το γεγονός ότι ήταν στην πλευρά της χαμένης finalist. Είναι ένα στοίχημα που μπορεί να κερδιθεί με τον Μέση, είτε να παίρνει το Μουντιάλ, είτε να φτάνει τελικό και να το χάνει, είτε βγαίνοντας και πρώτο σκόρ. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις στο παρελθόν. Ας πούμε, ο Πάολο Ρώση το 82 είχε πάρει και την χρυσή μπάλα και το χρυσό παπούτσι. Πρώτο σκόρ δηλαδή τη οργάνωση. Ήταν το πρώτο Μουντιάλ που είχε βγει και αυτό το εισαχθεί αυτό το τρόπαιο, αυτό ο τίτλο ο προσωπικό τη χρυσή μπάλα. Άρα καλύπτει πολλά ενδεχόμενα. Απλά πιστεύω ότι ο Μέση στο τελευταίο του λογικά Μουντιάλ, καθώ σε λίγε μέρε κλείνει τα 31. Δύσκολα θα φύγει, έτσι πιστεύω εγώ τουλάχιστον. Έτσι μπορεί να διαψευστώ πανηγυρικά. Αλλά νομίζω ότι δεν θα φύγει από τη Ρωσία με εντελώς στα διαχέρια. Δηλαδή, ή θα το πάρει, θα πάει τελικό, θα το χάσει, ή θα βγει πρώτο σκόρ, ή θα κάνει κάτι όντως μεγάλο. Πάντως νομίζω ότι θα είναι ένα Μουντιάλ που, αν όχι θα είναι του Μέση, θα είναι και του Μέση. Το πιστεύω αυτό. Γιατί στο προηγούμενο Μουντιάλ δεν μπορεί να πιστεύω το Μουντιάλ του Μέση, γιατί ούτε φάνηκε αμάν-αμάν με την Αργεντινή, παρόλο που έφτασε τελικό. Στον τελικό ήταν ψηλό ανύπαρτος. Τέλος πάντων, μπορεί να γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για την Εθνική Αργεντινή τα τελευταία χρόνια, γιατί όντως με ένα σούπερ ρόστερ δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Έχει τρεις συνεχόμενους χαμένους τελικούς, χωρίς καν να σκοράρει. Λοιπόν, τι άλλο έπαιξα. Έπαιξα την Γαλλία να είναι η καλύτερη ευρωπαϊκή χώρα. Πιστεύω ότι η Γαλλία, με το ταλέντο και το ρόστερ που έχει, στην χειρότερη των περιπτώσεων, πιστεύω εγώ, θα παίξει μικρό τελικό. Ας πούμε να τερματίσει τρίτη. 4,5 πλέον είναι αυτό, να είναι η Γαλλία η καλύτερη ευρωπαϊκή χώρα. Έχω παίξει τον Φαλκάο για πρώτο σκόρ Κολομβίας. Κολομβίας, όχι τουρνουά. 4 πληρώνει. Είναι για μένα λανθασμένη κομματάκι, λανθασμένη απόδοση. Να πληρώνει ο αρχισκόρερ όλων των εποχών για την Κολομβία, ο αρχηγός, το μεγάλο του αστέρι και ο βασικός φόρ της ομάδας, να πληρώνει 4. Είναι στιγμή που μπορεί να το πληρώσει και με λίγα γκολ. Η Κολομβία είναι ομάδα που δεν σκοράρει πάρα πολύ. Δηλαδή μπορεί να το πληρωθεί που λέει ο λόγος και με δύο γκολ να βάλει ο Φαλκάο στη διοργάνωση και να το πληρωθεί. Και επειδή κάποιοι με ρωτούσαν σήμερα αν έχει, ας πούμε, ο Φαλκάο και ο κάθε Φαλκάο τα ίδια γκολ με κάποιον άλλον, τι γίνεται, πηγαίνει η απόδοση δια του δύο, αν είναι δύο οι πρώτοι σκόρ, δια του τρία κτλ. Όπως και γίνει, ας πούμε, που ήταν στο Euro ή στο προηγούμενο Μουντιάλ που είχε μοιραστεί είχαν πετύχει πολλοί παίκτες τον ίδιο αριθμό τερμάτων. Και φυσικά το μεγάλο όσον αφορά την απόδοση, που αν βγει θα πάρουμε και καλά λεφτά, είναι το ζευγάρι τελικού Βραζιλία-Αργεντινή, το El Clásico, το Super Clásico μάλλον σε επίπεδο εθνικών ομάδων, που δεν έχει βγει ποτέ ως ζευγάρι τελικού σε Μουντιάλ.
και νομίζω ότι πλησιάζει. Δηλαδή, νομοτελειακά, αν όχι τώρα, μέσα στην επόμενη δεκαετία θα δούμε ένα Βραζιλία-Αργεντινή σε τελικό Μουντιάλ. Είναι ο Μέση, είναι ο Νέιμαρ, είναι δηλαδή από όλες τις πλευρές, άμα το δούμε, είναι ό,τι πιο πιασάρικο υπάρχει σε τελικό. Με την Ιταλία απούσα, με την Ολλανδία απούσα, με τη Γερμανία είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο, με την Ισπανία να δείχνει να έχει κάνει τον κύκλο της και να έχει τα ιστορικά ζητήματα. Η Πορτογαλία, η λογική λέει ότι δεν μπορεί να πάρει δύο συνεχόμενα και Μουντιάλ και Euro. Λέμε τώρα, όλα θεωρητικά είναι έτσι. Είναι, τα πάντα είναι θεωρητικά, ειδικά στην μπάλα. Σε άλλα αθλήματα όχι τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά ειδικά στο ποδόσφαιρο. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Εμένα έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Άπαξ και πήρε η Ελλάδα Euro. Πάβει οποιαδήποτε συζήτηση περί πιθανού και απίθανου. Τα πάντα γίνονται και τα πάντα δεν γίνονται. Αυτά. Νομίζω δεν έχω κάτι άλλο που να ψαπέξω. Μέση χρυσή μπάλα, Νεϊμάρ και Γκρισμάν πρώτη σκόρερ. Ζευγάρι τελικού Βραζιλία-Αργεντινή. Γαλλία καλύτερη ευρωπαϊκή ομάδα με απόδοση 4,5. Και πρώτο σκόρερ Κολομβία στον Φαλκάο. Αυτό είναι το ποντάρισμα το μεγαλύτερο ποντάρισμα που έκανε στον Φαλκάο. Καλούτσικο ποντάρισμα έκανα και στη Γαλλία και στο ζευγάρι τελικού. Το οποίο αν βγει παίρνουν καλούτσικα λεφτά και ένα απλό ποντάρισμα σε Νεϊμάρ, Μέση και Γκρισμάν. Γιατί εκεί μιλάμε για άλλες καταστάσεις. Λοιπόν, αυτά. Καλό Μουντιάλ να έχουμε. Αύριο τέτοια ώρα θα μιλάμε, θα σχολιάζουμε παρέα για το πρώτο αποτέλεσμα. Αύριο στις 6 Ρωσία-Σαουδική Αραβία. Κατά τις 5 είναι η τελετή έναξης, στην οποία θα τραγουδήσει και ο Ρόμπι Βίλιαμς. Κάτι άλλο νομίζω δεν έχω να προσθέσω. Εδώ ο Νίκος Παπαδόπουλος ακόμα μιλάει είτε με ΠΑΕΑΡΙΣ είτε με Αμερική. Σας έδωσε την είδηση πριν από λίγο ότι απορρίφθηκε η πρόταση των Αμερικανών εν δυνάμει επενδυτών από τον Θόδωρο Καρυπίδη. Θα ισχύσει και μάλιστα θα αυξηθεί η χορηγία εν ώψη της νέας σεζόν. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Να δώσουμε και δύο τελικά από τα play-offs Ιταλία και Ισπανία πριν κλείσουμε. Παλέρμο Φροζινόνε 2-1, νίκη για τους Σικελούς, με ανατροπή όσον αφορά το σκορ. Νουμάνθια Βαγιαδολίδη 0-3, διπλό από το ημίχρονο. Εδώ η Βαγιαδολίδη θα πρέπει ήδη να θεωρεί τον εαυτό της ομάδα Πριμέρα Ντιβιζιόν. Τελικό και στην Βραζιλία, Αμέρικα Μινέρο Τσάπεκοένσε 0-0. Στην Ισλανδία στις καθυστερήσεις, Μπρέινταμπλικ Φίλκιρ 2-0. Κλείνοντας, να ευχαριστήσουμε φυσικά και τον χορηγό μας, Παράσχος, στην Ολύμπο 90, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-227-005. Ό,τι χρειάζεστε σε υδραυλικά, ανταλλακτικά, σε λέβητας αερίου κτλ. Θα το βρείτε στον Παράσχο. Αυτά από εμάς. Ακολουθεί η ζούγκλα με Γιώργο Ζαγόρα. Καλό βράδυ. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 10.